Λοιπόν, νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ποιο είναι το κρυμμένο νόημα πίσω από την ουσιαστικά καθαρισμένη υπόθεση του δεύτερου ημιτελικού του Confederations, δηλαδή ότι η Γερμανία πηγαίνει τελικό. Ναι. Ποιο είναι αυτό? Ότι επιτέλους ο Τσόα θα απαντήσει στην Παοκάρα, γιατί τόσο καιρό το παιδί αυτό. Ναι. Του είχαμε κάνει την πρόταση. Αλλά το μυαλό του ήταν στο Confederé. Βέβαια. Ναι. Και είχε πει, εντάξει, με θέλουν πολλές ομάδες, με θέλουν, ξέρω εγώ, από την Ισπανία, από εδώ, από εκεί. Τι πρεμούρα είναι με τον Οτσόα? Δεν έχουν τα τελευταία χρόνια του Οτσόα ότι δεν είναι και ο Ντασάεφ? Εντάξει. Δεν είναι και ο Ντασάεφ, γιατί δεν είναι Ρώσος. Ναι. Πώς να είναι ο Ντασάεφ? Okay. Είναι ο Οτσόα. Ναι. Ναι, τι προβλήματα έχεις εσύ με τον Οτσόα? Δεν κάνει, δεν έχει δικαιολογήσει αυτόν τον τόρο που είχε γίνει, νομίζω, κάποτε γύρω από το όνομά του, από όσο έχω παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια. Γιατί έχουν φαγωθεί τόσο πολύ με τον Οτσόα? Ξέρεις, το τερματοφύλακα, η θέση, σε αντίθεση με άλλες θέσεις που μπορεί να φέρεις ένα παίχτη τύπου Μπερμπάτοφ και να μην πιάσει, ναι, είναι ότι βγάζει τον Μπερμπάτοφ και βάζει κάποιον άλλον. Ναι. Η θέση τερματοφύλακα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί αν σχεδιάσει την ομάδα με βασικό τερματοφύλακα το συγκεκριμένο, δεν είναι και πολύ εύκολο πράγμα μετά να πας στην επόμενη επιλογή. Αλήθεια είναι αυτή. Αυτή είναι αλήθεια. Εντάξει, νομίζω ότι ο Τσόα κάπου χάλασε τη σούπα. Διότι ενώ ήταν πάρα πολύ γνωστός στη χώρα του και με την εθνική έγινε και παγκοσμίως γνωστός, η μεταγραφή που έκανε ήταν σε ένα ζαξιό. Εγώ νομίζω ότι εκεί χάλασε η σούπα. Σου λέει, τότε που ήταν για Ολυμπιακό, ήταν τότε που ήταν για Ολυμπιακό, γιατί για Ολυμπιακό πήγε Αζαξιό, ήταν εκείνη η χρονιά? Όχι, νομίζω ότι μετά την Αζαξιό, ή κάπου ανάμεσα εκεί πέρα. Okay. Ο Τσόα, θυμίζω ότι από το Μεξικό ήρθε κατευθείαν στην Αζαξιό και λέγανε ότι, και είναι λογικό να πει, καλά ρε φίλε, άμα είσαι τόσο καλό, γιατί πήγε στην Αζαξιό? Δηλαδή δεν πήγε καν, ξέρω εγώ, στη Λίλ. Ναι. Στη Λιόν, στη Μαρσέη. Πήγε στην Αζαξιό. Πού καταλήγουμε σήμερα? Μετά όμω πήγε στη Μάλαγα. Ναι. Καταλαβες. Ναι. Και δεν πολύ έπαιξε και εκεί. Άρα. Γιατί νομίζω ότι έχει πάρει. Έχει πάει τον Καμενή, αν θυμάμαι καλά, από τον Ισπανιόλ και έπαιξε εκεί. Τώρα δεν θυμάμαι. Δεν έπαιξε στη Μάλαγα. Ναι. Άρα. Ναι, αλλά φέτος πήγε στη Γρανάδα και έπαιξε όλη τη χρονιά. Ναι. Και. Εντάξει. Θα έλεγε κάποιος και σε Γρανάδα. Ποδοσφαιρομάνα. Θέλω να πω ότι ο Τσόα, πέρα από όλο το μύθο που γράφει. Είναι μια πολύ ωραία πόλη με μέση θερμοκρασία 40 βαθμούς. Ναι. Ναι. Πέρα από όλη την κουβέντα για τον Οτσόα και τα έξω του δάχτυλα που κάποτε, ας πούμε, κοντεύσαμε να πιστέψουμε ότι είναι εξαδάχτυλος και κοιτάγαμε καλά-καλά. Ναι, ναι, ναι. Δεν έπαιξε ποτέ σε πολύ υψηλό επίπεδο στην Ευρώπη. Αλήθεια είναι αυτό. Ούτε έκανε συγκλονιστικά πράγματα στις ομάδες που έπαιξε. Δηλαδή δεν ήταν τερματοφύλακας χρονιάς, ας πούμε, στην Γαλλία ή στην Ισπανία, από όσο τουλάχιστον έχω παρακολουθήσει. Άρα γιατί όλη αυτή η πρεμούρα να πάρουμε τον Οτσόα στον κέντρο? Γιατί όταν είχε ξεκινήσει ήταν πάρα πολύ καλός. Ναι. Γιατί, έχουν περάσει χρόνια από γιατί τότε. Το 7 ήταν υποψήφιος για χρυσή μπάλα. Ένας από τους ελάχιστους εκτός Ευρώπης παίκτες. Το 7. Έχουμε 7. 17. Ναι, ναι. Μπράζει 10 χρόνια από τότε. Βέβαια, βέβαια. Τότε ήταν ο Φέρελπης. Ναι. Ας το πούμε έτσι. Το λέω για ποιο λόγο? Γιατί βλέπω να ανέρθει ο Τσόα με το καλό. Βλέπω να τελειώνει όμως πάω τη χρονιά με το Γλύκο βασικό. Όποιος και να έρθει, ναι, να τελειώσει τη χρονιά με το Γλύκο, ναι, βασικό. Και να είναι καλά ο Γλύκος, να γίνει καλά, δεν νομίζω ότι αυτόν περιμένουν. Και το θεωρώ και άδικο για τον Γλύκο, ειδικά με τη χρονιά που έκανε, ότι όταν θα γυρίσει θα είναι δευτερο-τρίτη επιλογή στον ΠΑΟΚ. Ναι, εντάξει, από την άλλη καταλαβαίνεις τώρα μια ομάδα η οποία έχει τώρα τερματοφύλακα της με χιαστούς, ότι ανησυχεί και θέλει τερματοφύλακα, εγώ αυτό το καταλαβαίνω. Εντάξει, είναι τερματοφύλακας με χιαστούς. Ναι, αλλά δεν είναι εξτρέμ. Ναι, αλλά είναι χιαστή. Ναι, τα τρεξίματα και η καταπώνηση του τερματοφύλακα είναι πολύ μικρότερη από τον παίχτη. Η έκρηξη όμως. Που θέλει ο τερματοφύλακας. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω τόσο τεχνικά, ναι, να στο ούτε πω. Εγώ το ξέρω τόσο τεχνικά. Το πρόβλημα είναι για τον ΠΑΟΚ γενικώς ότι πώς είναι η μεταγραφή αυτή πρέπει να έχει κλείσει. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει ουσιαστικά κανένα τερματοφύλακα. Ναι. Τον πρίκεις ψάχνουν τρόπο να το ξεφορτωθούν. Δεν υπάρχει κανένα. Μπορεί κάτι πει με Λυσάς, ένα πώς το λένε και ο Σιαμπάνη, δεν λογίζονται καν. Είναι ο τρίτος και ο τέταρτος, ας πούμε. Και ο Πάκο τη στιγμή δεν έχει τερματοφύλακα. Έτσι. Ναι. Δεν έχουν κανονικά ξεκινήσει προετοιμασία κτλ. Και δεν έχουμε τερματοφύλακα. Ναι. Εντάξει, είναι ένα πρόβλημα. Και τι κάνει, λοιπόν, παίρνει δύο και ο Γλύκος τρεις. Αυτό είναι το θέμα. Από ό,τι διαβάζω και μαθαίνω, ναι, έτσι θα πάει η δουλειά. Ναι, πιθανότατα να αποκτηθεί και κάποιο τύπου Πασχαλάκι. Ναι.
για να τον έχουμε. Δηλαδή, αν φύγει ο Μπρίκιτς, είναι σχεδόν σίγουρο κιόλας. Αυτό λέω λοιπόν. Και θα έρθει μετά ο Γλύκος και θα είναι δευτερότερη επιλογή, αν γυρίσει το παιδί και είναι καλά. Θα έρθει ο Γλύκος, αν είναι καλά, θα όχι, θα είναι πρώτος. Δεν θα είναι πρώτος. Άμα έχεις δώσει για τον Οτσόα τα λεφτά, δεν είναι ο πρώτος. Ο πρώτος είναι ο παίκτης για τον οποίο θα πανάσει ένα σκασμό χρήματα. Ναι, σωστό. Άμα όμως ο Τσόα δεν παίζει καλά, μετά. Ναι, εκεί είναι τα θέματα. Κατάλαβε τι γίνεται. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι υπερβολικό όλο αυτό το ταβαντούρι που γίνεται. Ξαναλέω για έναν τερματοφύλακα ο οποίος δεν δικαιολόγησε στα χρόνια που είναι στην Ευρώπη όλα αυτά τα οποία ακούγαμε για αυτόν όταν ήρθε από το Μεξικό. Αυτό. Μπορεί να είναι εδώ πέρα και να είναι φάντομ. Τι να σου πω. Εντάξει, το αξίζει, αν ρωτάς εμένα. Που είναι ενεργεία διεθνής. Προφανώς και το αξίζει. Πόσο χρονών είναι ο Τσόα πια? Τι είναι, 32. Μια χαρά ηλικία. Είναι καλή ηλικία, ναι. Ναι, δεν είναι εξαδάχτυλος, παιδιά. Για σένα που το ακούσα από εμάς και σοκάρεσε γιατί το έχεις στο μυαλό σου αλλιώς. Δυστυχώς δεν είναι εξαδάχτυλος. Όμως. Ήταν μια ωραία ιστορία και ένα ωραίο διαφημιστικό κόλπο εκεί με την Nike, νομίζω, με τα γάτια που βγάζε με τα 6 δάχτυλα. Κάτι τέτοιο είχαν κάνει, ένα ωραίο πρόμο. Το πήρε, νομίζω, αφού βγήκε. Αυτή η ιστορία έχει βγει στο ίντερνετ, αν θυμάμαι καλά. Πρώτα είχε γίνει κάποιο μοντάζ και από εκεί ξεκίνησε η ιστορία. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι εξαδάχτυλος, όπως ήταν υποτίθεται, το θέμα είναι χρυσοδάκτυλος για μας, Κώστα μου. Αυτό περιμένω. Οπωσδήποτε. Να είναι χρυσοδάκτυλος το παιδί. Και πάση περιπτώσει, εντάξει, λες ρε παιδί, μα παίρνω και ένα όνομα. Παίρνω και ένα όνομα για την ομάδα. Γιατί πέρα από όλα, δεν σκέψεις το πλάκα-πλάκα. Ο Τσόα για τον ΠΑΟΚ είναι βαρύ όνομα. Είναι το βαρύτερο όνομα. Εννοείται ότι είναι βαρύ όνομα. Ποιο το βαρύ όνομα, ο Μακ. Εννοείται ότι είναι βαρύ όνομα και θα ήταν βαρύ όνομα για κάθε ελληνική ομάδα ο Τσόα. Αυτό λέμε. Δεν θα ήταν, ας πούμε, και στον Ολυμπιακό και παντού είναι βαρύ όνομα. Το θέμα δεν είναι όμως αυτή τη στιγμή επικοινωνιακό για τον ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι ουσιαστικό. Είναι δρομοφύλακας πάνω στον οποίο θες να ακουμπήσεις την ομάδα. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Ξαναλέω, αν δεν σου βγει ο Χίμπερ Μπάτοφ, τη βρίσκεις τη λύση. Έχεις και άλλους παίχτες, βρίσκεις έναν άλλο τρόπο με αλλαγή συστήματος, με μεσοεπιθετικούς που θα πατάνε περισσότερο περιοχή. Τόσο την παλεύεις με κάποιο τρόπο. Γιατί δεν είσαι με έναν επιθετικό στο ρόστερ, καλό. Σωστό. Είσαι τουλάχιστον με δύο. Υπάρχουν και άλλοι από πίσω. Υπάρχουν με χαφ που πατάνε περιοχή. Τερματοφύλακα είναι αλλιώς. Αυτό λέω εγώ. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Ισχύουν όλα αυτά. Καλά τα λες. Όπως τα λες. Ναι, θα έρθει και ο Μακ. Παιδιά, για τον Ρομπέρτο που λέει κάποιος δεν κάνει τίποτα, Ισπανία και τα λοιπά. Τον Ρομπέρτο τον έχουμε δει Champions League, όμως τον έχουμε δει σε πολύ ψηλό επίπεδο και για όχι μία σεζόν. Δεν ήταν μία καλή του σεζόν, ας πούμε, φωτοβολίδα. Επίσης, ο Ρομπέρτο τώρα με τη μεταγραφή στη Μάλαγα προορίζεται για βασικός. Γιατί πού ήταν, Ισπανιόλ. Ναι. Δεν ήταν βασικός. Όχι. Του κάτσε ιστορία με τον. Ποιον είχαμε πάρει, τον Λόπεθ. Δεν θυμάμαι. Νομίζω. Δεν είναι, ναι, του κάτσε ιστορία με τον Λόπεθ και έμεινε στον πάγκο. Οπότε ένα τερματοφύλακα που από εκεί που είναι βασικό βρίσκεται να παίζει, ξέρω εγώ, 4 μάτς τη σεζόν, καταλαβαίνει κανείς ότι τα πράγματα είναι ζόρικα. Στην Μάλαγα πάει τώρα, πάει για βασικό. Μα το πρόβλημα είναι και ότι όταν μπήκε να παίξει, δεν την πολύ πάλεψε. Ποιος? Θυμάσαι, έκανε κάτι λάθη, κάτι. Και όταν έπαιξε, δηλαδή, και όταν του δόθηκε η ευκαιρία να παίξει. Τελείται θυμό ο τερματοφύλακας. Δεν μπορεί να μπαίνει μέσα και να είναι καυτός όταν έχει να παίξει καιρό. Πρέπει να έχει ρυθμό, πρέπει να έχει αυτοπεποίθηση, πρέπει να νιώθει ότι τον εμπιστεύεται ο προπονητής, πρέπει να γνωρίζεται με τους αμυντικούς, να μπορεί να τους κατευθύνει. Δεν είναι απλό πράγμα. Τέλος πάντων, για τον Ρομπέρτο δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Τον έχουμε δει. Τον έχουμε δει σε υψηλό επίπεδο. Τον έχουμε δει Champions League απέναντι σε κορυφαίους αντιπάλους. Δεν θα τον. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Δεν έχει σημασία αν δεν έπαιξε πέρυσι στην Ισπανιόλ. Ούτως ή άλλως στην Ισπανιόλ πήγε γιατί θέλει να είναι κοντά στα παιδιά του. Δεν πήγε γιατί. Αυτή είναι η ιστορία. Ξέρω εγώ, ήθελε να φύγει από τον Ολυμπιακό ή γιατί τον ήθελε ο Ολυμπιακός ή γιατί δεν ήταν καλός. Ήταν θέμα οικογενειακό. Είναι πάρα πολύ απλό. Ναι, μόνο εντάξει, τρίτο γκολ η Γερμανία. Εντάξει. Ναι, καλά, εντάξει. Όχι, περιμένουμε ότι θα βγάλει ο Λεύ από τη μύτη για να πανηγυρίσει. Ναι, τίποτα, είναι συγκρατημένος. Εντάξει, τι περιμένουμε τώρα. Θα γυρίσει το παιχνίδι το Μέχικο. Εντάξει, δεν θα το γυρίσει. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά με ένα γκολ το Μέχικο, αν το κάνει 2-1, λες έχουμε παιχνίδι μετά. Ναι, αλλά τώρα έγινε το 3-0, οπότε κλείδωσε και το γοητερός φιναλίστ του τελικού με μια ενηχηλή.
η άλλη είναι η Γερμανία. Τιμή και δόξα στη Γερμανία, λέω εγώ, γιατί κατέβηκε με τα δευτερότητα. Οκ, okay, ό,τι και αν είναι το Κονφεντερέ, δεν είναι και καμιά διοργάνωση που θα μείνει στην ιστορία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα τουρνουά που κατέβηκαν κάποιες καλές ομάδες. Η Γερμανία κατέβηκε με τα δευτερότητα. Δηλαδή, πέραν του Ντράξλερ και κανένα δύο ακόμα, οι υπόλοιποι όλοι ψιλοάγνωστοι στο ευρύ κοινό είναι. Παρ' όλα αυτά, πάει τελικό. Βεβαίως. Ξέρεις για τα λένε τελικά, έτσι. Για τα λένε τρίτα. Ξεκινάμε με κουμπαμένη τρίτη. Μάλιστα. Λοιπόν, και όλο αυτό το πράγμα έχει να κάνει και με το project της Γερμανίας και με τον Λεύ και όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται τελευταία χρόνια, που σημαίνει ότι γίνεται μια δουλειά άσχετα από πρόσωπα, γενικά στον οργανισμό που λέγεται Εθνική Γερμανία στο ποδόσφαιρο. Το τρίτο γκολ ο Βέρνερ, να πούμε, για όσους δεν έχετε δει, τα δύο πρώτα γκολ ο Γκορέτσκα. Ο Βέμερ, Βέρνερ. Δεν θα μπορούσε να είναι ο Βέμερ. Θα έπρεπε να είναι ο Βέμερ, αν με ρωτάς. Λοιπόν, ναι, νομίζω ότι και με τον Ρομπέρτο θα μπορούσε να ψαχτεί ο Πάκο ή θα ήθελε να ψαχτεί, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Εντάξει, τώρα πήγε στη Μάλαγα, τελείωσε. Δανεικός, έτσι. Και εκεί. Ο Ρομπέρτο. Δανεικός, ναι, δεν είναι. Νομίζω. Είναι κανένα μεταγραφή και τέτοια. Όχι, νομίζω μεταγραφή. Νομίζω ότι είναι δανεικός, έχει τριετές στην Εσπανιόλ και δεν θα τον. Νομίζω μεταγραφή με κάνα διάρρη εκατομμύρια, διάβασα εγώ. Ναι. Ναι. Καλά. Εντάξει, τέλος πάντων. Μπορεί να. Μια και λέγαμε για τερματοφύλακες. Τώρα θα το πω έτσι, απλώς επειδή κολλάει στην κουβέντα και είναι, έχει πραγματικά ενδιαφέρον. Το αγαπημένο ESPN με το 30 for 30, το οποίο το έχουμε μνημονεύσει αρκετές φορές. Λοιπόν, έχει μία μίνι σειρά που ονομάζονται Soccer Stories. Ναι. Και τα οποία είναι μίνι σειρά γιατί είναι ντοκιμαντεράκια τα οποία είναι γύρω στα 20 με 25 λεπτά. Ωραία, έτσι, compact. Ναι. Και πολύ ποδοσφαιρικά. Αξίζει λοιπόν να σου δείξετε μια ματιά, αν σας ενδιαφέρει, γιατί είναι ωραία και τα βλέπετε και τα βλέπεις και γρήγορα. Έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Έχει, ξέρω εγώ, ντοκιμαντέρ για το Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 86. Μάλιστα, νομίζω, by the way, σήμερα ήταν, σαν σήμερα πρέπει να ήταν ο τελικός, αν θυμάμαι καλά, το 86, τέλος πάντων. Έχει για τον Καρίντσα, ας πούμε, έχει διάφορα τέτοια ωραία πράγματα. Έχει λοιπόν και ένα ντοκιμαντέρ για τον Μπαρμπόζα. Ναι. Ο Μπαρμπόζα, επειδή δεν σας θυμίζει μάλλον κάτι το όνομα, ήταν μάλλον γιατί πέθανε, ο τερματοφύλακας της Βραζιλίας στο Μουντιάλ του 1950. Είμαστε. Και είναι ένας άνθρωπος η ζωή του οποίου στιγματίστηκε, πραγματικά όμως στιγματίστηκε όλη η ζωή του μετά, όλα τα 50 χρόνια που έζησε μετά από το Μουντιάλ αυτό, στιγματίστηκε διότι τον ακολούθησε ουσιαστικά η κατάρα, να το πούμε έτσι, και το ανάθεμα ενός ολόκληρου έθνους. Και αυτό δεν είναι υπερβολή. Ο Μπαρμπόσα, λέω εντάχει, 1950, έτσι, ότι στο Μουντιάλ στη Βραζιλία. Βραζιλία, θυμίζω, η Βραζιλία είναι απάφτωχη, τεράστια, αλλά αγροτική χώρα. Δεν έχει πάρει Μουντιάλ η Βραζιλία. Δεν είναι υπερδύναμη, δεν είναι τίποτα, δεν έχει υπεχταράδες. Πελέ και όλη η φουρνιά έχουν έρθει το 58, μιλάμε 8 χρόνια μετά. Το 50 λοιπόν, η Βραζιλία είναι μια καλή ομάδα που θέλει να δείξει στον κόσμο ότι μπορεί να πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, με ένα τόσο πάνω περίεργο σύστημα που είχαν εκεί πέρα, νομίζω από κάτι ομίλους που πήγαινε κατευθείαν στον τελικό, βρίσκεται τον τελικό με την Ουρουγουάη. Η Ουρουγουάη, αξιοσέβαστη ομάδα, βεβαίως, έχει πάρει και το πρώτο παγκόσμιο κύπελο, γιατί μιλάμε κοντά πια εκείνα τα χρόνια. Αλλά οι Βραζιλιάνοι τα έχουν πάει τόσο πολύ καλά σε όλα τα παιχνίδια που σου λέει θα κάνουμε πλάκα. Δηλαδή λέγανε μεταξύ τους, μια θρηλυκή φράση ενός παίκτη, ο οποίος 2-3 μέρες πριν το μάτς, λέει ατάκα του τύπου θα μας δυσκολέψουν αυτοί, θα τους κερδίσουμε μόνο 4-0. Δηλαδή ήταν σε τέτοια φάση. Ο τελικός είναι βέβαια στο Μαρακανά. Το Μαρακανά είναι το στάδιο που είχε χτιστεί για το Μουντιάλ. Το Μαρακανά χτίστηκε για το Μουντιάλ, γιατί όταν ξεκίνησε τα παιχνίδια δεν είχε καν τελειώσει. Ακόμα υπήρχαν σκαλοσιές μέσα στο Μαρακανά. Λοιπόν, είναι όλοι σίγουροι λοιπόν ότι θα γίνουν 200.000 κόσμος μέσα. Έχουν βγει εφημερίδες στη Βραζιλία την ημέρα του τελικού Βραζιλία πρωταθλήτρια κόσμου, πριν το παιχνίδι. Έτσι. Λοιπόν, είναι όλοι έτοιμοι. Τέλος πάντων, πάει το πρώτο ημίχρονο 0-0. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, γκολ η Βραζιλία 1-0. Χαμός, κερκίδες, αυτά. Αρχίζουν να ετοιμάζουν τα παγκόσμια κύπελα, τους πανηγυρισμούς. Λοιπόν, μετά από λίγο 1-1 Ουρουγουάη, και αμέσως στα πολύ λόγω, εν πάση περιπτώσει, στο 79.
ο Γκίγια, το αριθμό πώς προφέρεται, θρυλικό center for της Ρουάης, μπαίνει από λίγο πλάγια μέσα στην περιοχή και εκεί που περιμένουν όλοι να κάνει center, αυτός κάνει ένα σουτ, όχι πολύ δύσκολο, το λέμε πολύ συγκεκριμένο αυτό που λέω, όχι πολύ δύσκολο, συρτό. Και ο Μπαρμπόσα, ο οποίος ήταν διαβόητος, επειδή μου για τα ρεφλέξ του και πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας, κατά τους Βραζιλιάνους καθυστερεί ελαφρώς να πέσει. Και καθώς πέφτει η μπάλα, ουσιαστικά πηγαίνει ακριβώς στο κενό που αφήνει το χέρι του και το αριστερό δοκάρι και μπαίνει μέσα. Μάλιστα. Λοιπόν, 1-2, τέλος η Βραζιλία στο Καναβάτσο. Παίρνει το παγκόσμιο κύπελλο Ουρουγουάη. Έχουμε αυτοκτονίες, δράματα. Εκείνη την ώρα μέσα στο Μαρακανά, νομίζω 8 με 10 άνθρωποι υπήρξαν από τις κερκίδες, 72 αυτοκτονίες σε όλη τη Βραζιλία την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, και η ιστορία είναι ότι μια ολόκληρη χώρα είναι πραγματικά σε θρήνο και ψάχνει σε κάποιον να τα ρίξει. Ναι. Γιατί πάντα ψάχνουν από διοπομπαίο τράγο. Ξεκινάνε λοιπόν οι εφημερίδες μετά από 2-3 μέρες να αναφέρουν πράγματα τύπου ότι ήταν, ρε παιδί μου, πολύ εύκολο το γκολ που έφαγε ο Μπαρμπόσα. Mm-hmm. Πολύ εύκολο το γκολ, δεν μπορούσε να το πιάσει, έπρεπε να το πιάσει. Τσούκου 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 και ξεκινάει και τσιμεντώνεται πια αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το οποίο αρχίζει ο Μπαρμπόζα και το αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του πλέον, σε πάρα πολύ βαριά μορφή όμως. Έχω διαβάσει σχετικά. Σε σημείο, έχει πει ο ίδιος ένα χαρακτηριστικό σκηνικό, ότι μπήκα μια φορά στο μαγαζί και ήταν μια μαμά, λέει, με το κοριτσάκι της, και μάλιστα όχι μικρή σε ηλικία, και λέει, με το που μπαίνω μέσα, με κοιτάζει, σκύβει στο κοριτσάκι, λέει, και του λέει, κοίτα κόρη μου, αυτός έκανε το έθνος μας να κλάψει. Μιλάμε για τέτοια πράγματα. Ναι. Τον διένυσαν σε σημείο που αναγκάστηκε να φύγει από το Ρίο. Πήγε σε μια άλλη πόλη της Βραζιλίας για να μείνει και εκεί πέρασε τα τελευταία του χρόνια. Και τόσο το συγκλονιστικό του ντοκιμαντέρ αυτό, πέρα από ότι είναι μια συγκλονιστική ποδοσφαιρική ιστορία, είναι ότι, και εκεί το είδα για πρώτη φορά, γιατί όλα τα προηγούμενα λίγο πολύ τα ήξερα, αυτό όμως όχι. Έτσι, τον βλέπω λίγους μήνες πριν από το θάνατό του σε εκπομπή. Βραζιλιάνικο τηλεοπτικού σταθμού, όπου δίνει το εξής σκηνικό. Είναι ότι ο Μπόσα έχει απέναντί του, είναι σαν να είναι έτσι στημένο το στούντιο που είναι σαν να είναι κατηγορούμενος. Στο εδόλιο. Ναι, και είναι απέναντί του δικαστές. Και είναι ένας δημοσιογράφος μεγάλος σε ηλικία και του λέει, Μπαρμπόσα, μας με το επίθετο ότι τα κάνουμε το μικρό του, η κύριε Ταδε, Μπαρμπόσα του λέει. Ήμασταν και οι δύο στο Μαρακανά στον τελικό του 1950. 50 χρόνια μετά μπορεί να μην πιστεύεις ότι έχουμε να σε ρωτήσουμε ξανά για αυτό το πράγμα, αλλά εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω. Mm-hmm. Εδώ. Τι έγινε? Γιατί έφαγες αυτό το γκολ? Και έτσι μετά και ο Ραγιάλ. Γιατί έφαγες αυτό το γκολ? Ήταν τόσο δυνατό το σουτ. Δεν το πίστευα δηλαδή που το έλπα. Δεν το πίστευα. Ο άνθρωπος πια ήταν 79 ετών νομίζω, και μετά από λίγους μήνες πέθανε. Και είχαμε στα 79 του να. Απολογούνταν ακόμα για να απολογηθεί ακριβώς για εκείνο το γκολ. Για εκείνο τον γκολ. Είναι μια εντυπωσιακή ιστορία και αξίζει να δείτε το μικρό αυτό, έτσι. Ντοκιμαντέρ μπορείτε να το βρείτε και στο YouTube πολύ εύκολα. Αν βάλετε, γράψετε. Πώς το λένε. ESPN 30x30 Soccer Stories και γράψετε Μπαρμπόσα και θα το βρείτε. Τέλος πάντων, είναι μερικοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, που τους κυνηγάει. Τους κυνηγάει πραγματικά η ζωή, η τύχη και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Έτσι τώρα θυμήθηκα με τις κουβέντες για τους τερματοφύλακες, που είναι αλήθεια. Ναι. Και το λέει και ο ίδιος όμως στο ντοκιμαντέρ, για να κλείσουμε και με αυτό. Αυτή την αλήθεια, ότι είναι η μοίρα του τερματοφύλακα. Η μοίρα του τερματοφύλακα δυστυχώς είναι ότι θα κάνει 15 σπουδαίες επεμβάσεις, θα του πούνε κανένα μπράβο εκείνη την ώρα, αλλά αν κάνει τη φάβα που λέμε, που ο ίδιος δεν επιτρέπει, λέει, έλεγε μέχρι το τέλος του ιστορικού, επειδή λέει, δεν έκανα γκέλα, εντάξει, έπεσα, όχι, δεν πρόλαβα την πάθη, δεν είναι όμως ότι έκανα κάτι. Μου βγήκε από τα χέρια. Ναι, δεν μου βγήκε μέσα από τα χέρια, ούτε μέσα από τα πόδια, ούτε έπεσα από την άλλη. Ναι. Ούτε πήγα από την άλλη, ξέρω, όμως θα βγάλει σέντρα και είχα κάνει κίνηση. Όχι, κάνω κάτι και έκανε, ούτε έπεσα. Θέλετε να πείτε λίγο κακό υπολογισμό, λέει, και εκατοστά, εντάξει, έφυγε από το χειμώνα. Δεν το πρόλαβα, αλλά όχι ότι έκανα λάθος. Mm-hmm. Δεν το πήγε το τέλος της ζωής του. Αλλά αυτή είναι η μέρα τερματοφύλακα. Μια ιστορία θα γίνει και μπορεί να συστηματίσει για να σου διαλύσει την καριέρα και μερικές φορές και για την ίδια τη ζωή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα πλησιάζει 10:30. Γερμανία-Μεξικό, θυμίζουμε, στο 3-0, στο δεύτερο ημιτελικό του Confederation. Είμαστε στο 61 λεπτό και αν δεν συμβεί κάτι
πραγματικά ποδοσφαιρικά συγκλονιστικό. Ο τελικός θα είναι Γερμανία εναντίον Χιλής. Εμείς πάμε σε διακοπή. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και εδώ είμαστε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους και όλες. Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 94,6 και στους 95 για την Κύπρο. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα και σήμερα μέχρι τις 12 με τον Κώστα Κυριάκη στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Του Σταύρο Χονδοθήμιο και Βαγγέλη Νερατζία στην οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής. 2195-79-283-4 και 5. Τα τηλέφωνα για όσους θέλετε να τα πείτε εδώ πέρα από τις 12 μέχρι και τις 6 το πρωί. Για να φτάσουν τα μηνύματα όσως εδώ, στο σταθμό και την εκπομπή, υπενθυμίζουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Μέσω κινητού τηλεφώνου γράφετε Super FM, ένα διάστημα. Πληκτρολογείτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό 19400 με χρέωση 0,31 του ευρώ, το ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου. Ηλεκτρονικά. Μπαίνετε στο sportfm.gr, πάνω δεξιά κλικάρετε το banner που λέει ακούστε μας ζωντανά, Radio Live, ανοίγει ο Media Player, μαζί του ένα πεδίο κενό, μπαίνετε, γράφετε και στέλνετε το μήνυμά σας από εκεί. Επίσης, θα μας πείτε κάτι πιο έτσι εκτεταμένο και σας έρθει ξέρω εγώ και μια άσχετη φάση κιόλας, μπορείτε να το γράψετε σε mailάκι και να μας το στείλετε στο ramagia05@yahoo.gr. Fight Club 2.0 για να βρείτε την επίσημη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, Fight Club κάτω παύλα αντιστοίχως για το Twitter, Fight Club 2.0 επίσης στο Google Play Store αλλά και στο App Store για να κατεβάσετε το application της εκπομπής με όλα τα χρήσιμα κουμπάκια να τα έχετε εκεί στο κινητό σας, μπαμ μπαμ. Και τις 10 τελευταίες εκπομπές βεβαίως, εκτός από όλα τα υπόλοιπα, bonus για να τις ακούτε όποτε θέλετε. Κώστας Μαϊμάκη, τσαμπέτο application, έτσι εννοείται, χωρίς διαφημίσεις, κανονικά, τρέχει όλα καλά και όλα ωραία. Δεν νομίζω ότι ξέχασα τίποτα. Κώστας Μαϊμάκης και Γιάννης Τσαούσης είναι στα μικρόφωνα. Το Γερμανία-Μεξικό παραμένει στο 3-0, στο 79, ουσιαστικά προς το τέλος του, γενικώς. Ναι, πούλησε ο Ζητάν το γιο της Αναλάβης. Δεν ξέρω γιατί κάποιος μας το λέει αυτό το πράγμα. Ναι, το έχουμε δει, ευχαριστούμε. Παρ' όλα αυτά, η είδηση δεν είναι το πούλησε ο Ζητάν το γιο της Αναλάβης. Η είδηση ήταν, παρότι δεν την είπαμε, δεν θυμάμαι για ποιο λόγο, ότι είχε πάρει το γιο του στον τελικό του Champions League, στην αποστολή. Ο οποίος δεν είχε παίξει ποτέ και πουθενά. Είχε παίξει αλλαγή στη Ρεάλ σε ένα μάτς κυπέλου, ξέρω εγώ, 10 λεπτά όλη τη χρονιά και τον πήρε αποστολή στο. Όχι στην προεπιλογή. Α, δεν ήταν στην 18άδα. Όχι, ναι, όχι 18άδα, αλλά τον είχε πάρει. Ναι. Εντάξει, το ταξιδάκι. Εντάξει. Ήταν το ταξιδάκι και η. Είναι και ο Ζήζου λίγο Πασόκ. Αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, κυρίες κύριοι, έχουμε μαζί μας το Δημήτρη Λιαρκόβα, ο οποίος βρισκόταν ή βρίσκεται ακόμα, φαντάζομαι, στο Ζάπιο, γιατί μια χαρά θα είναι εκεί πέρα και δροσερά, σε μια εκδήλωση εκεί με τον Γιάννη Αντετοκούμπο και έχει να μας πει αρκετά και ενδιαφέροντα πράγματα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, πολύ καλησπέρα. Γεια σας. Μια χαρά είναι εδώ, ωραιότατα, δροσερά, μέσα στο πράσινο. Να μην φύγουμε καθόλου είναι. Έτσι. Μην φύγετε. Εκεί καθίστε. Έτσι. Στο περιστήλιο του Ζαπίου, ένα παιδί που πιστεύει στον εαυτό του και αγγίζει τα αστέρια. Ένα παιδί που μας έκανε να πιστεύουμε ακόμα στα όνειρα. Ο λόγος δεν είναι για άλλον παρά για τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Μέσα σε μια όμορφη ατμόσφαιρα, αποτέλεσμα μιας προσεγμένης αλλά όχι υπερβολικής εκδήλωσης, ο Όμιλος Σαράντης και συγκεκριμένα το Straight ανακοίνωσε συνεργασία με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, μια συνεργασία που θα έχει πενταετή διάρκεια. Ξεκίνησε έτσι με ένα όμορφο και συνάμα συγκινητικό βίντεο με τα κατορθώματα του 22χρονου Superstar στο μαγικό κόσμο του NBA και όμορφα λόγια που έχουν πει γι' αυτόν άνθρωποι του χώρου. Ο ίδιος ο Γιάννης ανέφερε μία λέξη, δουλειά. Κάθε μέρα να ξυπνάς και να έχεις στόχο να γίνεις καλύτερος. Αναφέρθηκε μάλιστα στα αδέρφια του, τον μικρό των 15χρονων, τον Άλεξ, ο οποίος δεν ήρθε στο event, γιατί είναι αυτή τη στιγμή σε ένα γήπεδο και προπονείται, καθώς έχει στόχο να γίνει ακόμα καλύτερος από τον αδερφό του. Όπως ο Κώστας που είναι στην Εθνική και δουλεύει για τον στόχο του. Ενώ έτσι ιδιαίτερο άρωμα έδωσε στην μιας και μιλάμε για αρώματα, έδωσε στην εκδήλωση η περιγραφή του Γιάννη, το πώς ήρθε σε συνεργασία, δέχτηκε να συνεργαστεί με την συγκεκριμένη εταιρεία. Ήταν το πρώτο δώρο, η πρώτη του κολόνια που του κάνανε στα 13-14 και όπως τόνισε όλες τις συνεργασίες του με κάθε εταιρεία που έχει κάνει,
είναι ένα κομμάτι από τη ζωή του. Κάτι σημαίνουν μέσα τους αυτό. Υπάρχει αντίστοιχο, υπάρχει βίντεο που το εξιστορεί, μια ανέκδοτη ιστορία στο site του Sport FM. Μπορούν οι ακροατές να μπουν και να το δούνε. Από εκεί και μετά, όπως τόνισε, δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα έχει δική του κολόνια. Ήταν μια έτσι χιουμοριστική νότα. Ο Sport FM μπόρεσε να έχει αποκλειστικές δηλώσεις τόσο από τον Θανάση όσο και τον Γιάννη. Ρωτήσαμε τον Θανάση για το, για το φιλολογικό ενδιαφέρον για το ρεπορτάζ που υπάρχει, ότι ο Παναθηναϊκός τον θέλει, τον έχει προσεγγίσει μετά τη συζήτηση που βρίσκεται με τον Όγκουστ. Ο Θανάσης ότι το Κούμπο τόνισε πως αυτά είναι πράγματα που χειρίζεται ο ατζέντης του. Ο Παναθηναϊκός αλλά και ο Ολυμπιακός είναι από τις πιο ιστορικές ομάδες στην Ευρώπη. Έμαθε μπάσκετ στην Ελλάδα και πραγματικά θα ήθελε να αγωνιστεί εδώ. Εννοείται, όπως τόνισε, πως θα ήταν κάτι παραπάνω από θετικό σε οποιαδήποτε κούση του γινόταν. Ενώ για τον Γιάννη Αντετοκούμπο τον προλάγαμε έτσι φεύγοντας κατευθυνόμενος προς το πάρκινγκ. Τον ρωτήσαμε για τον νέο ομοσπονδιακό προπονητή, τον κύριο Μίσα, με τον οποίο συνεργαστήκαν και στο Ευρωμπάσκετ του 2013 στο Ταλίν της Εστονίας, όπου η εθνική κατέλαβε την πέμπτη θέση. Μας τύχησε τότε η ήττα στα νοκάουτ από την Ισπανία, ενώ συνολικά είχαμε ρεκόρ 8-2. Είπε για τον κύριο Μίσα ότι είναι τρομερός προπονητής που προσέχει πολύ τα παιδιά του. Μέλημά του ωστόσο του ίδιου, του Γιάννη, είναι να κάθε μέρα να είναι γερός και να προπονείται καλά. Δεν θέλησε να κάνει λόγο για κάποιο μετάλλιο. Αυτό που πρέπει η Ελλάδα να παρουσιαστεί ομάδα με όλη τη σημασία τις λέξεις, μία γροθιά και να προχωρήσει βήμα-βήμα και από εκεί αγώνα τον αγώνα θα προκύψει ο στόχος. Είμαστε. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο έτσι σημαντικό από εκεί? Αυτά τα ωραία, τα σημαντικά. Ωραία. Νομίζω τα αναφέραμε ότι ήταν ότι άξιζε αναφοράς, υπόθηκε. Πολύ ωραία. Καλή συνέχεια στη βραδιά λοιπόν. Καλή τώρα. Συνέχεια, καλό βράδυ. Γεια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ το Δημήτρη Λιαρκόβα. Και νομίζω ότι μπορούμε να παραμείνουμε σε μπασκετικό κλίμα, αν μου επιτρέπεις. Κώστα, κυρίες και κύριοι, για λίγο έστω σε μπασκετικό κλίμα και για καλό λόγο. Καθότι, κυρίες και κύριοι, πρέπει να πούμε ότι την επόμενη Πέμπτη σε ένα φιλανθρωπικό αγώνα μεταξύ των οποίων ο χορηγός επικοινωνίας μεταξύ άλλων θα είναι και ο Sport FM εκεί πέρα, στο κλειστό ΔΑΚ Νίκαιας Πλάτων, το οποίο βρίσκεται στην Πέτρου Ράλι και Θιβών, θα γίνει ένας φιλανθρωπικός αγώνας μπάσκετ, τον οποίο οργανώνει ο Όμιλος για την UNESCO Πειραιών και Νήσων. Πειραιός, για σένα. Συγγνώμη, τι είπα, Πειραιών είπα. Πειραιών είπες. Ναι. Σαν Μητροπολίτη, το είπα. Σωστό. Πειραιός και Νήσων. Αφού λοιπόν δεν είπες Πειραιός και Λίαμ Νήσων, πάλι καλά. Σωστό. Ναι. Λοιπόν, ο οποίος φιλανθρωπικό τοπικό αγώνα μαζεύονται τρόφιμα για την ενίσχυση των δομών παροχής βασικών αγαθών του ομίλου για την UNESCO Πειραιός και Νήσων. Θα ακούσετε για αυτόν τον αγώνα και άλλες φορές από τώρα μέχρι και την επόμενη Πέμπτη. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν τον αγώνα μπάσκετ θα παίξουν κάποιοι γνωστοί μπασκετμπολίστες, ο Κώστας Τσατσαρής, ας πούμε, ο Νίκος Οικονόμου, ο Νίκος Χατζής, ο Μανώλης Παπαμακάριος, ο Βασίλης Σίμτσακ, ο Ζήσης Σαρικόπουλος, ο Γιάννης Γκαγκαλούδης και ο Αντώνης Μάτζαρης, και θα παίξουν και κάποιοι δημοσιογράφοι. Θα παίξει, ας πούμε, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, θα παίξει ο Στέφανος Αβραμίδης, θα παίξει ο Άρης Τσιάρας, θα παίξει ο Θανάσης Ασπρούλιας, θα παίξει ο Τσίγκρης, θα παίξει ο Σταματέλος, θα παίξει όλος πάντων διάφοροι. Μεταξύ λοιπόν και αυτό. Και κοτζιάς, εγώ να σου μα πω. Εκεί πήγαινα. Μα τώρα. Και κοτζιάς. Μα δεν πάμε, λέμε και κοτζιάς. Εκεί πήγαινα. Ναι. Βεβαίως και ο Τόλης κοτζιάς. Αλλά πέρα και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά και την τιμή. Έχω τη χαρά και την τιμή αυτή τη στιγμή να έχω εξ αριστερών μου έναν από τους συμμετέχοντες. Δεν θα έλεγα τον πιο σημαντικό, παρότι σε όλα τα δελτία τύπου τα οποία έχουν μοιραστεί και τα οποία θα δείτε και εσείς, το όνομα του φιγουράρι πρώτο βεβαίως στη λίστα των δημοσιογράφων. Έχω βίσμα γι' αυτό. Παραβαίνοντας τον άτυπο κανόνα της αλφαβητικής αναφοράς. Δε, μόνο ο Ασπρούλιας είναι πάνω από μένα. Ποιος άλλος είναι? Ο Αβραμίδης δεν είναι? Και ο Αβραμίδης. Μπήκαν μετά αυτοί από μένα. Δεν ήταν σίγουροι. Έτσι πήγε. Ναι. Με τους σίγουρους. Ναι, ξεκινήσαν από τους σίγουρους, είμαστε 4-5 και μετά μπήκαν και όλοι οι υπόλοιποι να διαθέσουν. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Συγγνώμη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα βρίσκεται και ο Κώστας Βαϊμάκης βεβαίως εκεί πέρα να συνεισφέρει. Ευτυχώς για αυτόν, ίσως όχι στο 5,
μια που θα είναι και Ασπρούλιας εκεί. Ναι, αλλά ο Ασπρούλιας θέλει να παίζει playmaker. Αυτό θέλω να σου πω, επειδή ο Ασπρούλιας είναι κουκουρούγου τελείως. Και ουσιαστικά θα παίρνει την μπάλα από το ένα καλάκι και θα την πηγαίνει στον άλλο. Σε κάποια φάση θα συχτηρίσει. Θα του βάλω την κλοποδιά. Το λέω δημοσίως από εδώ. Αν αρχίσει να κάνει τέτοια, θα φάει τάκλιν. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, τώρα από του υπόλοιπου υπάρχουν αρκετοί ψηλοί, αλλά όχι τόσο ψηλοί όσο εσύ. Ναι. Δηλαδή νομίζω και ο Αβραμίδης και ο Παγιωτέλης και ο Τσιάρας. Όσοι είναι γύρω στον 85-90, αλλά μέχρι εκεί δεν είναι. Την ξέρω τη μοίρα μου. Θα προσπαθώ τον Τζαζαρή. Την ξέρω τη μοίρα μου. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Για τον Τζαζαρή. Για τον Τζαζαρή. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Βεβαίως. Ναι, για τον Κώστα Τζαζαρή. Όμως, κυρίες και κύριοι, ο λόγος για τον οποίο κάναμε αυτή την αναφορά δεν είναι μόνο για τον καλό σκοπό του πράγματος. Είναι διότι κάποιοι θα πάνε απλώς εκείνον τον αγώνα μετά από καφεδάρα, παϊδάκια και κοκορέτσια με τα παντελόνια τους και θα πούνε εντάξει, δώστε μου κάνα σορτσάκι εδώ πέρα να παίξουμε, θα παίξω και με τα σκαρπίνια και δεν με νοιάζει και πολύ. Αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος. Εντάξει, σεβαστή και αυτή, γιατί πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, σημασία έχει να δώσει το παρόν σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Κάποιοι άλλοι όμως, κάποιοι οι οποίοι είναι επαγγελματίες ακόμα και σε παιχνίδια φιλανθρωπικού χαρακτήρα, έχουν ξεκινήσει και κάνουν προετοιμασία από νωρίς. Από νωρίς. Έχουν ξεκινήσει και κάνουν προετοιμασία από νωρίς, λέω. Και επειδή μπορεί να κατηγορηθώ και ενδεχομένως και δικαίως εδώ πέρα για κατά κάποιο τρόπο ραδιοφωνικό νεποτισμό, ας πούμε, ότι τι κάνεις τώρα και συζητάτε, ας πούμε, εσύ με τον Κώστα που κάνετε εκπομπή για τη συμμετοχή του Κώστα, ξέρω εγώ, και αυτά και αυτά, δεν θα το συζητήσουμε εμείς, θα το κάνουμε όσο δημοσιογραφικά πρέπει, με τον Σταύρο Χονδροθύμιο, εδώ κανονικά. Το ρεπόρτερ Σταύρο Χονδροθύμιο, ο οποίος ρεπόρτερ Σταύρο Χονδροθύμιο, για να μην τα λες εσύ. Που άμα του ξαναπώ εγώ, τύπο, να μου τρυπήσει τη μύτη. Γιατί... Θα μιλήσει. Με στοιχεία του ρεπορτάζ και μόνο πλέον για την προετοιμασία του Κώστα Βαϊμάκη για αυτό το παιχνίδι. Σταύρο, καλησπέρα. Γεια σου, Σταύρο, τι κάνεις. Κόψει τον πρόλογο που είχα σκεφτεί. Δεν τα έχεις πει όλα, ήθελα να το κάνω δίκιν quiz, αλλά δεν πειράζει, θα πούμε μόνο αλήθειες. Ναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να έχω μια υποσημείωση πριν περάσει το ρεπορτάζ. Το ότι εσύ ήσουν στους πρώτους βασικούς, Βαϊμάκη, και μετά προσθέθηκαν και άλλα ονόματα. Ναι. Όπως προσθέθηκε παράδειγμα ως 7ο στη λίστα, αυτό μπορούσε να προσθεθεί και να μπει στην κορυφή τη λίστα. Δεν καταλαβαίνω. Είχε φτιαχτεί αφίσα στο Photoshop. Δεν αναφέρονται καν τα καινούργια νόματα, δηλαδή. Κόλλησε, χάλασε, κράσαρε το Photoshop μετά. Δεν γίνονταν να αλλάξει θέση. Δεν πείθει κανέναν, έχω να σου πω. Τέλος πάντων, Γιάννη μου, το ρεπορτάζ είναι άλλο. Είναι έτσι πως το έπιασες έτσι απαλά-απαλά στην αρχή. Ναι. Πρόσεχε, μη σε πιάσω απαλά-απαλά κι εγώ. Γιατί... Μη σε πιάσω εγώ απαλά-απαλά. Γιατί όπως καταλαβαίνεις. Όχι φιλανθρωπικό σκοπό, θα κάνουμε ένα. Φιλανθρωπικό λουμπάγκο. Όπως είπες, είναι κάποιοι τελειομανείς, κάποιοι επαγγελματίες. Νομίζω ότι ακόμα και πιο επαγγελματίας από τους πρώην επαγγελματίες ήταν ο Κώστας Βαϊμάκης. Λοιπόν, θα σας πω ένα χρονική σειρά για να καταλάβεις ότι ο άνθρωπος προετοιμαζόταν για όλο αυτό το event πάνω από ένα χρόνο, Γιάννη μου. Σου φαίνεται περίεργο? Σε μένα δεν φαίνεται καθόλου περίεργο. Μια εβδομάδα. Σε μένα δεν φαίνεται καθόλου περίεργο. Αυτή τη στιγμή, εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αποσυνδέει το τάμπλετ του από Powerbank, στο οποίο κάνει κατασκοπία γκαγκαλούδι. Τώρα τι να σου πω. Τι να σου πω τώρα για τον άνθρωπο. Θα μιλήσω με στοιχεία, Γιάννη μου, δεν θέλω να αφισβητηθεί το ρεπορτάζ. Μα δεν ευλογούμε τα γένια μα. Ελάτε εδώ να τα δείτε. Να βάλουμε να ανοίξουμε την κάμερα να τα δείξουμε. Λοιπόν, ένα χρόνο πριν, ο κύριος που κάθεται δίπλα σου έχει αγοράσει το απόλυτο μπασκετικό παπούτσι και έχει φορηθεί μία φορά. Σε ερώτηση, αυτό. Περίμενε. Ναι. Όλα αλήθεια, μόνο αλήθεια θα λέω, ναι. Κώστα μου. Κάτσετε. Σε ερώτηση που του κάνουμε, γιατί ρε φίλε το φόρεσες να σπάσει και λίγο, ξέρω, να μαλακώσει και τα λοιπά. Λέει, είναι μπασκετικό το παπούτσι. Λέω, γιατί δεν πήγες, το πήρα, λέει, μία φορά το φόρεσα. Λέω, και γιατί το πήρες αφού δεν θα παίζεις μπάσκετ? Η απάντηση ήταν, φοριέται ωραία και με τζινάκι. Είναι ωραίο, ρε, ναι, είναι ωραίο, αλλά δεν φορέθηκε ποτέ. Μια φορά έχει φορέθηκε. Είναι για παρκέ, ρε φίλε, αυτό το παπούτσι. Δεν είναι, να το βάλω, δεν είναι να το βάλω τώρα στο ανοιχτό γήπεδο που είναι κάτω τσιμέντο. Κύριε, είναι φίξε τώρα. Τη μια μας λες είναι μπασκετικό. Θα με μουτζώνει ο Κόμπε μετά. Τι να κάνουμε, από την άλλη, εγώ δεν ήθελα να κάνω διαφήμιση, αν κήξερα το μοντέλο. Πήγαινε στη Λυρική και πάντα πάνω στη σκηνή, άμα είναι στο για παρκέ. Πατάω σπίτι μου που έχω κάτι ξύλινα πατώματα. Από την άλλη, τι μας πουλάς τον παπά ότι φοριέται και με τζιν και γι' αυτό τα αγόρασε και τα λοιπά, μου άρεσε να παίξω μπάσκετ. Δεν πείτε κανέναν. Γιάννη μου, συμφωνείς?
Εγώ ξέρω ότι τελικά ότι η ουσία όλου του πράγματος. Ναι, θα τα πούμε. Απλώς λέω ότι η ουσία της ιστορίας με τα παπούτσια είναι ότι, δηλαδή, εγώ μπορώ να βάλω το συμπέρασμα ότι ο Κώστας Βαϊμάχης πήρε ένα ζευγάρι μπασκετικά παπούτσια για να είναι πάντα έτοιμο. Ναι. Ό,τι και να λέει. Μα αυτό λέω ότι είναι. Αυτή είναι η ουσία. Μην πάρει να μας πουλήσει τώρα γιατί και ταπεινός ότι εγώ θέλω να πω το εξής. Πριν συνεχίσει με το μήνυμα που λέει, δηλαδή, ο Βαϊμάχης είναι με τους δημοσιογράφους και όχι στους μπασκετμπολίστες, ποια κέντρα αποφάσεων τον πολεμούν. Πες τα 7 σαμπά στην Ατροχμπά. Μπορώ να συνεχίσω. Παρακαλώ. Αφού λοιπόν έχουμε πάρει τα παπούτσια, έχουμε πάρει φίλε μου Γιάννη και φίλε ακροατές και μια επαγγελματική μπάλα. Δεν καταλαβαίνετε, δεν παίζουμε με ό,τι και ό,τι. Φίλε επαγγελματική, πήρα μια μπάλα, παίζουμε το γιο μου. Δεν κατάλαβα. Τι να πάω, μπαλόνι. Πάλι, υποπίπτει στο ίδιο ατόπιμα. Τι και ίδιο το έχω παίξει. Δεν πήγαμε, παίξαμε. Στο ίδιο ατόπιμα που λέει με τα παπούτσια τα φορά και με τζιν και τα λοιπά. Την μπάλα τι να τη φορέσω με τζιν. Όχι, αλλά την πήρε για να παίξουμε το γιο σου και η μπάλα είναι χρησιμοποιητή, ξεφούσκωτη και τη φούσκωσε. Αφού δεν ήθελε να παίξει, να τον πάμε το ζόρι γιατί πήρα μπάλα του. Όχι, με το ζόρι θα πάμε να παίξουμε. Δεν ήθελε το παιδί. Λοιπόν, η μπάλα έχει αγοραστεί, ήταν τσιλίγκη και τα λοιπά. Ξεφούσκωτη παραμένει. Λίγο ξεφούσκωτη, όχι πολύ, λίγο. Εντάξει, δεν είναι σχεδιασμένη, δεν φίλε. Όχι. Λίγο ξεφούσκωτη. Λοιπόν, στη βάρη κατάμε ένα μικρό αστερίσκο. Υπάρχει μετά η αθλητική ενδυμασία που παίρνει ένα τακτάχρονο για διαστήματα για να το παίζει και fitness boy κτλ. Και έρχεται η στιγμή τώρα που ανακοινώνεται αυτό το φιλικό για καλό σκοπό, κύριε μου Γιάννη και φίλοι ακροατές. Και εκεί αρχίζει και βγάζει παπούτσια, φόρμες και πάει να φουσκώσει την μπάλα. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί με την τρόπα. Στο λύνουμε όμως. Ναι, όχι ακριβώς, διότι η τρόπα ήταν λίγο και χειροκίνητη. Δεν ήταν αυτή που την πατάς λίγο βολική, είναι λίγο κάπως η εικόνα. Δεν τρόπαρα εγώ, τρόπαρε κοπέλα στο. Όχι, το λέω. Ίσα. Έβαλε την κοπέλα να προσφέρθηκα. Προσφέρθηκα, ήθελε η κοπέλα να κάνει. Τέλο πάντων και ο άλλο έχει την τρόπα. Παρ' όλα αυτά, φίλε μου Γιάννη. Δεν ένιωθε έτοιμος. Δεν ένιωθε έτοιμος γιατί ήξερε βαθιά μέσα του ότι κάτι ακόμα λείπει. Μπράβο. Λοιπόν, είναι η πινελιά, ρε παιδί. Εσύ τώρα, Γιάννη Τσάουση, έχοντας τσίλικο σούπερ μπασκετικό παπούτσι, αθλητική περιβολή, φόρμες, τισερτάκια κτλ. Μπάλα επίσης του κουτιού. Πάει κιόλας ο άνθρωπος για να δεις το μεγαλείο αυτού του συνεργάτη που κάθεται δίπλα σου μέσα στον κάψωνα το απόγευμα να κάνει προπόνηση για να μην παρουσιαστεί και γελάνε πέτρες. Να του δώσουμε τον πόντο. Τι του λείπει όμως. Γιατί νιώθει γυμνός και δεν μπορεί να πάει ακόμα να αγωνιστεί. Εγώ ξέρω την απάντηση. Και εγώ την ξέρω την απάντηση. Γιατί εγώ στην είπα. Δεν αποκαλύπτω τις πηγές μου. Ναι, όχι. Από κάπου αλλού δεν εννοούσα στην είπα. Δεν είναι οι κάλτσες. Και κάλτσες αγοράστηκαν. Δεν ήταν οι κάλτσες. Ξέχασες κάλτσες. Κάλτσες εννοείται. Σχεδόν να αγγίζουν το γόνατο, έτσι. Κάνε Λόρενς Φάντεμπεργκ. Όχι. Χαμηλοκάβαλες. Καλά. Σέρδεσαι τώρα γιατί άλλα μα έχει πει. Δεν είναι και σουσονάκια. Χαμηλέ, όχι, δεν σουσονιά. Χαμηλέ. Αυτέ που είναι στη μέση του καλαμιού. Ναι. Μην βγάλουμε και την Πέμπελη. Είμαι σίγουρο. Θα πάει να πάρει τι ίδιε κάρτε τώρα γιατί έχει πάρει την Φάλκεν Μπέσκο, όπω λέω. Όχι, ρε, όχι. Τέλο πάντων, έχει πάρει και τι ταινίε αυτέ που κορδένουν στα μπράτσα και μυρούσε. Δεν τρέπεσε καθόλου, όχι, δεν τι έχω πάρει ακόμα. Α, ακόμα, ναι, γιατί τι περιμένει τι εκπτώσει. Τέλο πάντων, κυρίε και κύριοι, δεν θα μπορούσε ο Βαϊμάχης όμω να κατεβεί στα παρκέ για να θέλει την παρουσία του χωρί να αγοράσει το απόλυτο μπασκετικό αξεσουάρ. Αυτό που μόνο ένα τίμιο εργάτη του μπάσκετ μπορεί να φορέσει. Κώστα Βαϊμάκη, θες να μας πεις. Θες να το πεις, εσύ αυτό πρέπει να το πεις. Ναι. Πήγα φυσικά και αγόρασα σήμερα ένα ζευγάρι. Φυσικά αγόρασα σήμερα ένα ζευγάρι περικάρπια μαύρου χρώματος Michael Jordan. Και αυτοχειροκροτιέμαι κιόλας. Εντάξει. Γιατί σας φουγγίζω τον τίμιο υδρωτά μου δηλαδή, δεν κατάλαβα. Θα το σκουπίζω πάνω στην τζατσαρί. Θα πηγαίνω, του λέω Κωστάκι, ένα λεπτό λίγο. Δώσ' μου λίγο τη φανέλα. Δεν γίνεται. Με τη Σαντορίνη τι σχέση έχεις. Αρίστη. Και από γραφικότητα και από όλα δεν είναι. Δεν κατάλαβα, είναι γραφικό να φοράς περικάρπιο. Για να σκουπίζει τον υδρωτά. Κώστα, αν ρωτάς σε μένα, πρέπει να πάρεις και κορδέλα. Θα ξαναπάω. Αν ρωτάς σε μένα, δηλαδή αν θες να μου πεις το απόλυτο σετ πώς ολοκληρώνεται, θα σου λέγα κορδέλα. Να στο πω διαφορετικά. Δεν έχεις μαλλί βαρεχά ο Ιωτσοά, αλλά δεν έχει. Πάμε περούκα στο φινάλε. Να στο πω διαφορετικά. Μπορεί μέχρι την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να πάω να έχει ξεφουσκώσει μπάλα. Δεν πρέπει να ξαναπάω στο μαγαζί στην κοπέλα να φουσκώσει. Βεβαίως. Καταλάβεις τι γίνεται. Βεβαίως. Επειδή θα πάω ένα φούσκωμα όλο και όλο εκεί, δηλαδή θα κάνω μια βόλτα στο μαγαζί. Δεν είπες ότι έχεις αποκτήσει και τρόμπα για να μην ξαναταλαιπωρήσεις. Ναι, παιδί μου, αλλά αλλιώς το κάνει η κοπέλα που είναι επαγγελματίας και αλλιώς εγώ από μέρας τέχνης. Θα πας για τα χείρισμα. Θα πάω να ξέρει το κορίτσι τώρα εκεί.
Ωραία. Θα αποχωράσει και περούκα για να στηρίζετε κορδέλα έτσι όπως πρέπει. Όχι, όχι, όχι. Εγώ ξέρω το εξής, Σταύρο Χονδροθύμια, μετά από όλα αυτά, ότι ο σταθμός πλέον και το site οφείλει και θα έχει νομίζω εκεί πέρα έναν ανταποκριτή, ο οποίος θα πρέπει δημοσιογράφο, ο οποίος να μας περιγράψει το παιχνίδι όπως θα περιέγραφε και θα κάνει την κριτική για οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι. Περιμένουμε πέρα από το σκορ και τους πόντους και ατομική κριτική. Προθυμοποιούμε. Για τους παίκτας. Προθυμοποιούμε. Το λέω δημόσια. Και θέλω να αρχίσουμε και ενδεχομένως και οι ακροατές που μας ακούνε να σκεφτόμαστε πιθανούς τίτλους της επόμενης μέρας. Θα εισηγηθώ και εγώ επειδή. Τους τα έδειξε ψηλός, τα περικάρπια του και τέτοια. Λέει κάποιος, ο ψηλός πήρε τα μπασκετοπάπουτσα για ώρα ανάγκης, όπως ο Χονδροθύμιος αγοράζει φρούτα, τα βάζει στο ψυγείο και ο Στέλος τα πετάει. Σεβασμό στο ψηλό, άτμισε τους. Ναι, αλλά με την ίδια λογική, γιατί δεν σέβονται και εμένα που πετάω τα φρούτα. Γιατί επειδή τα πετάς, τι να σεβαστούν. Κάποια παιδάκια πεινάνε στον Άγιο Δομήνικο. Και εσύ πετάς τα φρούτα. Και στα παπούτσια τι τα πήρες. Αλλά το ότι το παπούτσι είναι Κόμπι και τα περικάρπια είναι Τζόρνταν, δεν ξέρω αν θα προκαλέσουν μια σύγχυση. Ελπίζω να προκαλέσω αντιπάλους. Ναι, εκεί που θα κοιτάει δηλαδή ο οικονόμου τα περικάρπια και ο Τσαρτσαρίς τα παπούτσια, εγώ θα έχω Θεωρείς ότι θα έχεις κάνει τέτοιο άλμα για να φτάσει το παπούτσι στο βλέμμα του Τσαρτσαρί. 2-12 δεν είναι ο Τσαρτσαρίς ή μην κάνω λάθος. Ναι, και. Και τι, και? Ποιο είναι το πρόβλημά σου ακριβώς. Δηλαδή, άμα του σπάσω τα άλλα τα μια τρίπλα και γονατίσει αποκαμωμένο και ανήμπορο, δεν θα μπορεί να τα παπούτσια. Δεν πρέπει να επιδείξω εγώ 1,5 μέτρο. Κώστα, μου αυτά που λες είναι ένα πολύ καλό λόγο να συμβουλέψουμε του φίλου ακροατέ μέσα στον κάψον τώρα να μην βγαίνουν από γευματιάδε και να παίζουν μπάσκετ. Ναι. Γιατί, δεν παράγει ο ήλιο, υπάρχουν παρενέργειε. Σόπα. Θέλω να πω δε. Κλείνοντας και πριν ευχαριστήσουμε τον Σταύρο Χονδροθύμιο για, για όλους τους αφισιονάδους εκεί έξω, ότι υπάρχει ναι και κυκλοφορεί μία και μόνη συγκεκριμένη φωτογραφία του Κώστα Βαϊμάκη που σχετίζεται με τον μπάσκετ, ενδεχομένως μπορείτε να τη βρείτε, αλλά είναι μία φωτογραφία παραπλανητική. Είναι μία φωτογραφία απολύτως παραπλανητική, διότι ακριβώς η λήψη που είναι τραβηγμένη ουσιαστικά σαν προϊόν σαμποτάζ, σαν να δείχνει τον Κώστα Βαϊμάκη να διαμαρτύρει τους διαιτητές, είναι γνωστό ότι είναι ουσιαστικά ένας απόλυτος υπέρμαχος, θα έλεγα, του fair play. Έτσι, οπότε μην περιμένετε τέτοια πράγματα. Ευχαριστούμε, Σταύρο. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Θα τα πούμε αναλυτικά, να ξέρετε την πορεία. Βεβαίως και θα τα πούμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Σταύρο Χονδροθύμιο και να ευχαριστήσω τον σύντροφο, συναγωνιστή και συμπαίκτη Νίκο Σταματέλο που ακούει. Και λέει, μου στέλνει μήνυμα και λέει: τα γατάκια που ηρωνεύονται θα καταπιούν τη γλώσσα του την άλλη Πέμπτη. Μάλιστα. Δεν τα λέω εγώ, στο δείχνω για να μην νομίζει ότι τα βγάζω από το μυαλό μου. Μια καινή οθόνη εκεί πέρα, αλλά θα είναι κάπου πιο πάνω, φαντάζομαι. Όχι, γύρισε το τηλέφωνο έτσι πέρα. τώρα βλέπεις. Μάλιστα. Ναι. Βλέπεις τώρα ή να το τραβήξω φωτογραφία. Βλέπεις. Είναι δήλωση πίστης στον αρχηγό της ομάδας. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ευχαριστώ τον Νίκο Σταματέλο. Και μπράβο του. Προλαβαίνουμε για να φοράει, πρέπει να φύγει. Στόχτων και μαλών. Λοιπόν. Μια γρήγορη. Δεν είμαι αρχηγός εγώ. Τα μεταξύ σας μετά. Σας λοιπόν, αφήστε τα αυτά. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων κουλουπού. Αλλά όχι πριν σας πούμε ότι σας έχουμε δωράκι, όχι εμείς δηλαδή. Χάινεκιν, η οποία μας είναι στο μεγαλύτερο φεστιβάλ της χώρας, το Eject. Με ένα διπλό εισιτήριο κάθε μέρα. 14 Ιουλίου, δεύτερη μέρα με Κασέμπιαν, Jesus and Mary Chain και Peter Hook, ο οποίος θα παίξει το Unknown Pleasure στον Joy Division. Εάν θέλετε να ζήσετε το Eject Festival από κοντά, τρέξτε στο Heineken.gr και παίξτε στο Run to the Stage, στο παιχνίδι που έχουν φτιάξει και το οποίο χαρίζει ένα διπλό εισιτήριο κάθε μέρα. Μπείτε και παίξτε στο Heineken.gr. Λοιπόν, διακόπτουμε βίω του Midnight Oil, διότι έχουμε Διονύση Δεσίλα με πιο σημαντικά πράγματα από τα τραγούδια. Γεια σου, Διονύση. Δεν έχουμε Διονύση. Θα τον έχουμε σε λίγο. Το Διονύση. Τον έχουμε τώρα. Έλα, Διονύση. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, μια χαρά. Ναι, μόλις ήρθε ο Όμρι Άλτμαν, οπότε θα τον ακούσουμε και ζωντανά σε κάποιες τις πρώτες δηλώσεις ο Ισραηλινός δημοσιοθετικός που ήρθε για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Yeah, I'm looking forward to the new beginning and we will see tomorrow how it's processed. I'm looking forward to it. What do you know about your new team? I know it's the biggest club in Greece and they have a big history here and the best fans, and I'm just waiting to see how is it. What can you say? You will see tomorrow your new program? Yeah, we're going to see tomorrow with the staff and the process, still processing. Okay,
Thank you. Λοιπόν, ακούσαμε τον Όμρι Άλτμαν. Μια γρήγορη μετάφραση είπε ότι είναι χαρούμενος που βρίσκεται εδώ και ακούσει τα καλύτερα για τον Παναθηναϊκό. Είναι μια σπουδαία ομάδα, είναι μια νέα πρόκληση για αυτόν. Και αύριο θα γίνουν τα διαδικαστικά και θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Είναι η πρώτη μετάφραση του Παναθηναϊκού, 23 ετών. Ισραηλινός έφτασε πριν από λίγο, για την ακρίβεια η πτήση του από Ισραήλ προσγειώθηκε σε 9:20. Υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση διότι είχε κάποιο πρόβλημα με τις αποσκευές του, γι' αυτό δεν είχε βγει από την αίθουσα αφήξεων ο Άλτμαν, ο οποίος έχει έρθει εδώ μαζί με τους δύο μάνατζερ του και με τον πατέρα του. Αύριο ο ποδοσφαιριστής θα περάσει τα ιατρικά και αν όλα πάνε καλά στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Αυτά σε πολύ λίγο και πλούσιο ρεπορτάζ θα δει ο κόσμος και φωτογραφίες και οπτικοακουστικό εθνικό στο sportfm.gr. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον Διονύση Θεσίλα. Τότε κάμε, συνεχίσουμε το τραγούδι. Βάλε λίγο τραγούδι, Βασίλη Γεράσιμου, από την συλλογή σου.
Κομματάρες, φίλε. Βασίλης Γεράσιμου. Ένα. Κομματάρες. Ένα, φίλε. Ένα, φίλε. Συμπαθέστατη η Midnight Oil, ναι. Και βαθιά, με βαθιά οικολογική δράση. Είναι αλήθεια. Όπως τα λες. Στην Αυστραλία. Όπως τα λες. Πολύ καλά τα λες. Η Μαμούτο, η Γερμανία, Μεξικό τελείωσε 4-1. Ναι. Θα το πούμε πριν. Έβαλε μείωση σε 3-1 το Μεξικό στο 89. Στο 91. 4-1 η Γερμανία. Η Γερμανία έχει λίγο τελικό. Και πρέπει να σου πω. Μου το έστειλε εδώ ένας φίλος, δεν το είχα πάρει χαμπάρι και το έψαξα και δυστυχώς ισχύει, είναι είδος τελευταίου διόρου. Πέθανε πριν από λίγες ώρες, ανήμερα των 74ων γενεθλίων του, ο Λουί Νικολέν, ο πρόεδρος της Μομπελιέ. Ναι. Μυθικός τύπος, με μυθικές δηλώσεις γενικά, ναι. Πολύ αθυρόστομος και πολύ έντονος χαρακτήρας. Είχε μπει λίγο στη ζωή μας όταν είχε παίξει ο Ολυμπιακός με τη Μομπελιέ και είχαν γίνει τα διάφορα αφιερώματα στο βίο και πολιτεία του. Σωστό. Του συγκεκριμένου ανθρώπου. Ο οποίος εντάξει ήταν φίγουρα, ήταν έτσι χοντρούλης και λίγο σαν καρτούν. Είχε βάψει τα μαλλιά του πορτοκαλί μπλε όταν είχε πάρει το πρωτάθλημα με Μομπελιέ. Τη Μομπελιέ την οποία να πούμε είχε αγοράσει το 1974, ήταν στις τεχνικές κατηγορίες. Έτσι και την έχει κρατήσει έκτοτε μέχρι και σήμερα, δηλαδή μέχρι το θάνατο του. Λοιπόν, και ναι, ο Νικολέν είναι. Ήταν ένας τύπος που έχει πει διάφορες μυθικές ατάκες, όπως μια χρονιά, δεν θυμάμαι τώρα πότε ήταν, το 13, 12, δεν θυμάμαι, που τέλος πάντων η Paris Saint-Germain ακουγόταν θα πάρει τον Τέβες, τον Πάτο, γενικώς, ξέρεις, top class παίχτες. Λοιπόν, και τελικά πήρε τον Άλεξ και τον Μάξουελ. Mm-hmm. Και βγαίνει ο Νικολέν, έκανε τη θηλυκή ατάκα. Μάξουελ, καφές δεν είναι αυτός. Λοιπόν, έχει πει ναι, διάφορα τέτοια ωραία. Όπως ας πούμε έχει πει για τους γιους του, έχει δύο παιδιά, δύο γιους ο Νικολέν, ότι θα προτιμούσα τα παιδιά μου να ασχοληθούν με τον αθλητισμό παρά με την κλασική μουσική, η οποία λέει βαριέμαι απίστευτα. Πραγματικά λέει δεν έχω κάτι εναντίον της, αλλά θα παρακολουθούσα με πολύ μεγαλύτερη ευκολία Κέρλινγκ παρά να κάθομαι να ακούω Μότσαρτ, mm-hmm. επί διάφορα τέτοια τέλος πάντων πράγματα. Είχε πει το καταπληκτικό, νομίζω, και η πιο γνωστή δήλωσή του, ότι ήταν τη χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα Μομπελιέ, το 11-12, δηλαδή σε κάποια φάση της χρονιάς που πήγαινε πολύ καλά. Του είχαν πει, παιδί μου, πιστεύω ότι θα πάτε μέχρι τέλους, θα μπορέσει η Μομπελιέ να γίνει πρωταθλήτρια. Και απάντησε, λέει, η Μομπελιέ πρωταθλήτρια Γαλλίας, αν ήμουν η Μαρσέγη, η Παρίσι Σεν-Ζερμέν, η Λιόν, η Λίλ ή η Ρεν, θα μαχαίρνα τον εαυτό μου στον Μόλο, εν πάση περιπτώσει, με ένα λουκάνικο. Τόσο πολύ ντροπή θα ένιωθα με αυτό το πράγμα. Και όντως έγινε. Και μια επίσης μεγάλη ατάκα του Νικολέν είχε να κάνει, απευθυνόταν προς τον Γκαλιάνη. Λοιπόν, τον Γκαλιάνη, το οποίο τον έλεγε Κότζακ, τέτοιος λόγω της εμφάνισής του. Ναι. Λοιπόν, το 12 μετά το πρωτάθλημα της Μομπελιέ, είχαν αρχίσει διάφορες ομάδες πήγαν να πάρουν παίκτες από τη Μομπελιέ, τα γνωστή ιστορία. Ο αρχηγός της ομάδας του ήταν ο Μαπού Γιαγκά Εμπιουά, δεν ξέρω αν το θυμάστε, μπασεριτώσει. Του πήγε χρηματιστηριακή αξία, ήταν κεντρικός αμυντικός, θα θυμάστε, και περάσει και από τη Ρώμα. Ήταν πολύ ψηλά. Έρχεται λοιπόν ο Γκαλιάνη και κάνει πρόταση. Είναι η χρονιά που έχει πουλήσει το Τιάγκο Σίλβα, mm-hmm. η Μίλαν. Και έρχεται και κάνει πρόταση για τον MBUA, 6 εκατομμύρια ευρώ. Γραφικός. Ναι. Και βγαίνει ο Νικολέν και λέει. Ήρθε, λέει, ο Κότζακ. Αυτή τι λέει στη Μίλαν. Πουλήσανε 45 εκατομμύρια ευρώ τον Τιάγκο Σίλβα και έρχονται εδώ πέρα να πάρουν με 6 εκατομμύρια, λέει, το δικό μας αρχηγό. Ας πάει καλύτερα να παίξει καμιά ταινία ο κύριος Κότζακ και σταματήσαμε να ασχολείται μαζί μας. Δίκιο είχε τώρα. Είχε δίκιο. Δηλαδή, okay, 6 εκατομμύρια. Είναι προσβλητικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή και λίγα τούπε. Ναι, ρε φίλε. Και καλά, εμείς μίλαν και θα αυτό και 6 εκατομμύρια. Και έχει πολύ 45 του Τιάγκο Σίλβα. Ντροπή δεν ήταν. Τεράστια ντροπή. Δηλαδή, θα πιάσει κορόιδο τώρα τον πρόεδρο. Ήταν η χρονιά που πούλησε τον Ζλάταν και τον Τιάγκο Σίλβα που τους είχε πουλήσει μαζί. Ήτανε μαζί, δεν το θυμάμαι. Νομίζω. Νομίζω. Και είχαν πάρει κάτι μυθικά. Το λέω διότι πέρα από τα 45 του Τιάγκο Σίλβα πρέπει να πουλήσει πολλά χρήματα και τον Ζλάταν τότε.
Δεν το θυμάμαι, αλλά πιθανότατα να είναι έτσι. Πιθανότατα να είναι έτσι. Είναι η ίδια χρονιά. Ναι, μπορεί να είναι. Δεν το θυμάμαι τώρα. Εντάξει, μπορούμε να το βρούμε σε κάθε περίπτωση αυτό. Μιλώντας για, πάντως για τώρα μεταγραφές που λες, πρέπει να σου πω το πρώτο όνομα που νομίζω ότι κάτι κάνει στον ψυχισμό των οπαδών του Ολυμπιακού από όλα αυτά που ακούγονται στην πραγματικότητα, ναι, είναι το 12, έχεις δίκιο. Είναι το 12. Ναι, το 12 πήγε στην Παρή. Για το Ζλάταν. Για το Ζλάταν, ναι. Για το Ζλάταν λέμε τώρα, ναι. Είναι το 12. 20 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Δεν ήταν άσχημα. Όχι, δεν ήταν και πολλά. Δεν ήταν και πολλά. Αλλά κάτι είχε βγει, είχε πει τότε ο Μπερλουσκόνη για τα χρήματα που μάζεψε από αυτές τις δύο. Είχε πει κάποια ατάκα ο Μπερλουσκόνη, δυνατή, θα τη θυμηθώ. Μόνο που μάζεξε 65 μόνο, ναι, από, ναι, τους, ναι, δύο. Ναι, γι' αυτό, ναι, ναι. Είχε πει κάτι. Τότε με το ποσό αυτό, αν καλά, ο Ζλάταν είχε γίνει ο πιο ακριβός παίχτης τότε στον κόσμο, σε συνδυασμό, δηλαδή όλα τα ποσά των μεταγραφών που είχαν δαπανηθεί γι' αυτόν, γιατί ως γνωστόν και κάθε χρόνο, δύο χρόνια, άλλαζε και ομάδα. Σε πέρασε κάτι Ανλκάδες, κάτι Μπόμπους Βιέριδες ή κάτι τέτοια πράγματα. Ναι. Κάτι Κρέσπους, ναι, 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 και διάφορα τέτοια πράγματα, ναι. Λοιπόν, λέω λοιπόν στον ψυχισμό του Ολυμπιακού οπαδού, φιλάθλου, ξέρω εγώ, νομίζω το όνομα του Αλέσιο Τσέρτσι πρέπει να είναι το πρώτο που κάτι κάνει. Εντάξει, ο Τσέρτσι με τη χρονιά που έκανε, εντάξει, δεν ήταν τραγική, αλλά είναι ένας παίκτης το οποίο έχουν δαπανηθεί απίστευτα ποσά. Και είναι όχι και πολύ παλιά. 29. Είναι 29. Δεν είναι μεγάλος. Όχι. Δεν είναι μεγάλος. Και έχουμε ξαναπεί, μόνο παίκτες οι οποίοι έρχονται από κακές χρονιές, ενώ μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα, παίκτες οι οποίοι έχουν ένα όνομα και ένα βιογραφικό. Ναι, αν έκανε μια καλή χρονιά και βάλει, ξέρω εγώ, στην Ατλέτικο 15 γκολ, 20 γκολ, δεν θα συζητάγαμε τώρα αν θα έρθει στην Ελλάδα. Προφανώς. Αλλά δανεικός από εδώ, δανεικός από εκεί, δεν έκανε τίποτα. Στην Τζένοα δεν πήγε πολύ καλά. Στην Ατλέτικο φέτος έκατσε και κακώς έκατσε γιατί δεν έπαιξε. Ναι. Ουσιαστικά. Αλλά... Εντάξει, Ατλέτικο τώρα με Γκριεσμάν, με Καμεϊρό, δηλαδή. Πώς, πού να βρεις να πεις, πού να βρεις χώρο. Ενδεχομένως να του είχαν τάξει τύπου κάποια μας πρωταθλήματος και κυπέλλου και τέτοια, τα οποία δεν τα βρήκε ούτε αυτά. Δεν ξέρω τώρα τι έκανε και αυτός, αλλά ο Τσέρτσι στο Ρήνο που πήρε τη μεταγραφή ήταν εκπληκτικός. Έτσι λέγεται ότι τη Ρώμα, στη Ρώμα που φάνηκε τώρα στην Τωρίνο ήταν απίθανος. Τρομερός παίκτης. Νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Έτσι, είναι, έχει πολύ ψηλό συμβόλαιο. Δεν είναι μόνο ότι έχει 2,5 εκατομμύρια συμβόλαιο, είναι ότι άμα πει ο Τσέρτσι φεύγει από την Ατλέτικο θα έχει 3-4 προτάσεις από την Ισπανία μόνο. Και από Ιταλία. Και από Ιταλία. Απλώς στην Ιταλία, επειδή το είδα και εγώ για την Ιταλία. Απλώς λέγανε από την Ιταλία δεν πολύ ενδιαφέρονται μεγάλα κλαμπ και δεν νομίζω θα γυρίσει να πάει σε ομάδα τύπου Βερόνα. Κάτσε ρε, εσύ. Εδώ πέρα, ας πούμε, είναι πολύ πιθανό να πάει στη Μίλαν ο Μπορίνι. Δηλαδή. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Συγγνώμη κιόλας. Το λέγαμε το μεσημέρι και με το Μάγκη. Να πάει στη Μίλαν ο Μπορίνι και δεν θα βρει ομάδα καλή να πάει ο Τσέρτσι. Είναι δυνατόν. Δηλαδή πια. Okay, φέρτε το μάναζερ του Μπορίνι να διαπραγματευτούν το Σόιμπλε. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Καταφέρει να πουλήσει τη Μίλαν τον Μπορίνι. Που έχει βάλει, ας πούμε, 7 γκολ τα τελευταία 28 χρόνια ο Μπορίνι. Ανέκδοτο αυτό το πράγμα. Στη Μίλαν. Στη Μίλαν των Κινέζων που έχουν πάρει Κινέζοι και έχουν βάλει τόσα λεφτά. Η Μίλαν, όπως ξέρεις, τα τελευταία χρόνια δεν έχει και μεγάλη πετυχία με τις μεταγραφές. Ναι, ρεσί, αλλά υποτίθεται ότι μπήκαν οι Κινέζοι με πολλά λεφτά για να ξανακάνουν τη Μίλαν μεγάλη. Ναι. Και στα χρήματα που και έχουν να δαπανίσουν κάποια χρήματα. Υπάρχει ένα μεταγραφικό μπάτζετ. Και λες ότι, okay, να πάρουμε και δανεικό τον Μπορίνι μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα. Με να δώσουμε ένα εκατομμύριο και να βάλουμε και μια οψιόν να αγοράζει για τον χρόνο άλλα 5,5 για τον Μπορίνι. Γιατί ο κ. Μπορίνι τι έχει βάλει 36 γκολ στην καριέρα του σε 166 παιχνίδια. Ναι. Τι έχει ο κ. Μπορίνι. Αν ήταν κεντρικό αμυντικό, ήταν εξαιρετική επίδοση. Ένα γκολ σε κάθε 5 παιχνίδια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ακούει από την Μαδρίτη ο Σέρχιο Ράμος και γελάει. Ακούει ο Τζον Τέρι και χτυπιέται κάτω. Με τα 36 γκολ σε 100 τόσα παιχνίδια, 160 παιχνίδια. Αυτό το παλικάρι δεν ξέρω. Δεν ξέρω ούτε στη Τζέλση πώς βρέθηκε, ειλικρινά, ούτε στη Ρώμα πώς βρέθηκε, ούτε στη Λίβερπουλ πώς βρέθηκε. Δεν ξέρω πώς βρέθηκε. Ναι, έχει τρομερό μάνατζερ, εσύ. Έχει τρομερό μάνατζερ. Τι ξέρω, ειλικρινά. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Καταφέρνει και τους ξεγελάει συνέχεια. Παμαδε. Και εγώ σου λέω, καλά να ξεγελάσει, παιδί μου, μια, πώς πω, μια ομάδα μικρομεσαία της Ιταλίας. Θα το καταλάβω. Να. Σου λέει, δεν βαριά, πάνω τον Μπορίνι, έχει παίξει στην Πρέμιερ. Ο Θεός να το κάνει ότι έχει παίξει. Μπορεί να βοηθήσει. Τι Μίλαν.
Στη Μίλαν, δηλαδή, τη Μίλαν πάει να αναγεννηθεί θεωρητικά. Δεν ξέρω. Ο Τσέρτσι, παρά τις ελάχιστες πιθανότητες που έχει για να έρθει στον Ολυμπιακό, για να είμαστε και αντικειμενικοί, είναι όμορφο που κάνει γκέλε, παιδί μου, γιατί όπως και να είναι. Εντάξει, μπορεί εγώ να γλυκένω στον διαβάζει στον Ολυμπιακό Μπάδοξο 2 εκατομμύρια για παίχτη, 2,5 αν δεν διαβάσει την ΟΦΟΕ που δεν το ξέρει και εντάξει τώρα όπως και να το κάνουμε. Εντάξει, δεν σου κάνει το ίδιο γκέλε. Ή ο Καρσελά. Δηλαδή για τον ΟΦΟΕ και τον Καρσελά, ακούγοντας απλώς τα ποσά, εάν δεν είσαι γνώστης. Έτσι, ξέρω εγώ, του βελγικού ή του πολωνικού ποδοσφαίρου ή του ισπανικού ή δεν ξέρω εγώ πού. Λες ότι εντάξει, δεν μπορεί να είναι ρε παιδί μου πάρα πολύ, δεν μπορεί να είναι πολύ κακή, μάλλον θα είναι ψιλοκαλή, αλλά είναι για τα χρήματα αυτά. Ξέρω, το Τζέρτσι τον ξέρει. Πώς το κάνουμε. Το Τζέρτσι τον ξέρει οπωσδήποτε. Τέλος πάντων, εντάξει. Να δούμε. Τι θα γίνει εδώ πέρα, γιατί. Δύσκολα. Αλλά εντάξει, αν είναι να ρίξει κάπου χρήματα ο Ολυμπιακός, εννοείται χίλιες φορές. Να τα δώσεις, γιατί ο Τσέρτσι δεν έχει και συμβόλαιο. Γιατί ο Τσέρτσι δεν είναι θέμα μεταγραφής. Θα φύγει ελεύθερο από τον Αθλητικό. Δεν νομίζω ότι θα αξιώσει χρήματα. Δεν θυμάμαι αν λύγει το συμβόλαιό του. Νομίζω ότι λύγει το συμβόλαιό του. Λοιπόν. Οπότε, αν ένα υπολογίζεις, όπως για τον Οφόη τον Καρσελά, 2 και 2,5 εκατομμύρια και πόσα στον παίχτη, ξέρω εγώ, να φτάσουμε ένα ταλιράκι, ας πούμε, για τα 3 χρόνια. Αν έχεις να διαθέσεις, λοιπόν, αν έχεις το budget σου 5 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια, μαζί όλα μέσα. Δώσε 5 εκατομμύρια ευρώ στον κύριο Τσέρτσι για 3 χρόνια, πάρ το ρίσκο σου και κάνε τη μεταγραφή. Εντάξει. Τώρα εντάξει, να πεις μπακαλίστικο είναι για αυτό εδώ που λέω. Ο Ολυμπιακός πήγε να πάρει το ρίσκο του με τον Μποκανή. Και δεν μιλάω για το ιατρικό κομμάτι, μιλάω για το αγωνιστικό κομμάτι. Αν είχαν πάει καλά οι ιατρικές εξετάσεις, ο Μποκανή θα ήταν τώρα βασικό σέντερ του Ολυμπιακού. Ναι. Ο οποίος επίσης ήταν από χρονιά χωρίς γκολ. Ναι, ο Τσέρτσι δεν τον παίρνει για σέντερ φορ. Δεν είναι σέντερ φορ, Τσέρτσι ακριβώς. Εντάξει, γιατί θα το πάρουν. Γιατί για σέντερ φορ θα έρθει. Δεν νομίζω. Εντάξει, δεξιά, αν αριστερά, το λέμε τώρα γιατί είναι ότι θα έρθει. Γιατί όχι, θα το έχει συμβόλαιο μέχρι το 18 βλακίες, λέω. Ναι. Συγγνώμη, αλλά είχα διάβασα ότι θα τον αφήσει ελεύθερο ατλετικό. Μάλλον ότι δεν αξιώσει χρήματα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Αλλά επειδή ακουγόμαστε να τον έχει πάρει ήδη ο Ολυμπιακό, εξετάζεται. Προτάθηκε, αλλά αν έρθει, θα έρθει για βασικό επιθετικό. Δεν έχει την πολυτέλεια τώρα ο Ολυμπιακός να πει: θα πάρω τον Τζέρτσι, ξέρω εγώ, των 2 εκατομμυρίων το χρόνο και θα πάρω και έναν άλλο πολύ καλό επιθετικό που θέλω για μπροστά. Όχι. Χωρίς εξασφαλισμένη συμμετοχή στους ομίλους. Καταλαβαίνομαστε. Ναι, βέβαια. Για βασικό επιθετικό θα έρθει. Τώρα, τι σχέση έχει ο σωματότυπος και η επιλογή Μποκανή με το σωματότυπο και επιλογή του Τσέρτσι, μη με ρωτάς. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός πάρει τον Τσέρτσι, σημαίνει με τελείως άλλη πλεύση στο σχεδιασμό το μεταγραφικό, έτσι, για το τι θέλει ο Χάση. Είναι αυτό ακριβώς που λέγαμε εκτός αέρα χθες. Το πόσο πολύ διαφορετικά κάθονται οι μεταγραφές στο ποδόσφαιρο για τις περισσότερες ομάδες, όχι για αυτές που ψάχνουν και ξέρουν πολύ καλά τι ψάχνουν και έχουν τα λεφτά να δώσουν. Είναι αυτό που λέει. Ο Ολυμπιακός μπορεί να πηγαίνει για ένα Μποκανή και να πάρει έναν Τσέρτσι, δηλαδή ένα τελείως διαφορετικό σωματότυπο, τελείως διαφορετικό παίκτη. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά με τις ομάδες, γιατί έχει να κάνει με τις προτάσεις των μάνατζερ, με το πώς θα σου κάτσει, με το τι θα σου κάτσει, με το πώς θα φτιάξει να δώσει, με το πώς θα περιμένεις. Από την άλλη μεριά όμως, ο Μποκανή, σαν στυλ παιχνιδιού ή σαν κορμί ή οτιδήποτε άλλο, μπορείς να πεις ότι θύμιζε κάπως, ας πούμε, τον Ιντέγε. Ένας δυνατός παίχτης που μπορεί να παίξει, ξέρεις, με δυναμισμό, να πάρει παραμάζωμα τον αντίπαλο κτλ. Ο Τσέρτσι είναι εντελώς άλλο πράγμα. Ναι. Εντελώς άλλο πράγμα. Ναι. Εντελώς. Μιλάμε δηλαδή για άλλο στυλ επιθετικού παιχνιδιού μετά. Δεν έχω το φορ περιοχής που τρώει το ξύλο και δίνει το ξύλο και. Όχι, καμία. Ο Τσέρτσι είναι κοντομπίμπ, ντριπλέρ, διαμβολιστής. Και δεν νομίζω ότι παίζει και μόνο στο επιθετικό ζώο. Ξαναλέω. Μόνο του να παίξει δεν είναι. Είναι μάλλον δεύτερο. Θα έλεγα, χωρίς να κάνω κανένα είδους σύγκριση ή οτιδήποτε βέβαιο και βλάσφημο, έχετε στο μυαλό σου κάτι σαν το ρόλο του Σαβιόλα όταν ήρθε στον Ολυμπιακό. Ο οποίος απέδωσε καλύτερα όταν είχε επιθετικό μπροστά του. Ναι, ήταν και ο Σαβιόλα τέτοιος παίχτης. Δεν ήταν δηλαδή για να παίζει κορυφαίο Σαβιόλα μόνος του. Ναι. Όταν όμως έπαιζε σαν δεύτερος επιθετικός, έκανε καλύτερα παιχνίδια. Αλλά θυμάμαι ότι όταν. Δεν θυμάμαι στη Ρώμα το είχαν πει αυτό, όταν είχε πάει στον Ατλαντικό. Είχαν παρομοιάσει το παιχνίδι του Τσέρτσι, διάβαζα τότε, με το παιχνίδι του Ρόμπεν. Νομίζω ότι άλλο πράγμα. Τρίπλα. Ο Ρόμπεν ήταν περισσότερο παίχτης γραμμής κάποτε και στην πορεία έγινε τέλος πάντων πλαϊνός μεσοεπιθετικός. Δηλαδή το Ρόμπεν σαν εξτρέμ το πρώτο μάθαμε.
Σαν παίχτη που παίζει. Ναι. Εξτρέμ. Ο Τσέτσε δεν είναι εξτρέμ. Φίλε, μπορεί ο Φόιν Οχτάρη και είναι παικτούρα. Έχει δει στιγμιότυπα απλώ στο YouTube. Έχει στιγμιότυπα στο YouTube βρίσκει εύκολα. Τα καλά βιντεάκια για του παίχτε τα βρίσκει. Ή παρά έχει παρακολουθήσει το πρωτάθλημα. Ή έχει δει πολύ προσεκτικά, α πούμε, του αγώνε τη Λέγκια στην Ευρώπη. Αν έχει δει. Τι θα έχει νόημα. Σου βγάζουμε καπέλο αν έχει δει αγώνε Λέγκια. Αλλά αγώνε, όχι μία-δύο. Του καλού ναι, του. Για να είμαστε. Ναι. Βέβαια, από την άλλη, είναι αλήθεια ότι ο Ολυμπιακό πάει να πάρει παίχτη αυτή τη στιγμή και να δώσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ για έναν Βελγογκανέζο, δεν θυμάμαι τι είναι, ο Φόιν, νομίζω Βελγογκανέζο, από τη Λέγκια Βαρσοβία, τότε ναι, θα πρέπει να είναι καλό παίχτη. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, ναι, παιδιά, ήρθε ο τεράστιο Ισραηλινό για όσου ρωτάτε, θα τα δείτε και στο profim.gr. Ήρθε ο Altman με τον μπαμπά του και τον. Πώς το λέμε, και τον μάνατζερ. Δύο μάνατζερ και τον πατέρα του μας. Δύο μάνατζερ και τον πατέρα του. Ναι, ναι, ναι. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, και εμείς, καθώς η ώρα. Επιμένουν οι φίλοι ότι το Τσέτσι δεν είναι επιθετικός. Ναι, ότι είναι εξτρέμ. Okay, εγώ όσο τον θυμάμαι από παιχνίδια που τον έχω δει περισσότερο σαν δεύτερο επιθετικό και λιγότερο σαν. Στο μάνατζερ. Ναι. Ο Τσέτσι ήταν forward, right, left, center. Ναι. Left only. Ναι. Forward. Forward, αυτό δηλαδή δεύτερο επιθετικό. Όχι attacking midfielder. Όχι attacking midfielder. Άρα δεύτερο επιθετικό. Όχι attacking midfielder. Ναι. Δηλαδή δεν το θυμάμαι για extreme. Ούτε winger. Ναι. Okay. Αυτό το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει κιόλα. Από τότε, εν πάση περιπτώσει, να μην τα συζητάμε γιατί είναι για περίπτωση ναι. Πάρα πολύ. Αλλά από αυτά τα ονόματα που έχουν ακουστεί είναι λίγο, ξέρει, λίγο παλιότερε εποχέ περίπου. Α, ακούμε και κανένα καλό όνομα. Mm-hmm. Που μπορεί και να το πιστέψουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε σε δεύτερη μας διαφημιστική διακοπή. Οπότε θα επιστρέψουμε βεβαίως για να πάμε τα δικά σας μηνύματα παρέα μέχρι τις 12. Και όμως πριν σας πω ότι με ένα κλικ μπορείς να στείλεις ένα καλάθι με τρόφιμα σε κάποιον που έχει ανάγκη. Μπαίνεις στο lymazimborume.gr. Πατάς τον banner με ένα κλικ μπορείς. Διαλέγεις ένα από τα πακέτα των 5, 10, 20, 50 και 100 ευρώ και το στέλνεις στο lymazimborume. Αν τώρα θέλεις να στείλεις δώρο σε φίλους που γιορτάζουν, έχουν γενέθλια, παντρεύονται, βαπτίζονται, κάνε κλικ στο επιθυμό αντιδώρου να προσφέρω τρόφιμα στο lymazimborume. Τι θα συμβεί, θα στείλεις ευχές σου και την ίδια στιγμή οι άνθρωποι μας θα απολαύσουν κάποιες μέρες φαγητού. Όπου κι αν είσαι, με ένα κλικ μπορείς. Λοιπόν, ο Ανδαλουσιανός Δρυλός κάνει μια σοφή παρατήρηση, η οποία καταλήγει σε ερώτηση. Ο διαιτητής του Γερμανία-Μεξικό, πριν βγει για το δεύτερο ημίχρονο, φίλησε στο μάγουλο και τους δύο βοηθούς του. Mm-hmm. Είναι αυτή τη τυπική διαδικασία, έχω χάσει επεισόδια. Εντάξει, τι συζητάμε. Αν τους φύλαγε στο στόμα θα ήταν λόγος να κάνουμε κουβέντα. Ναι. Επίτρεψέ μου να πω κάτι. Ναι. Με αφορμή μια κουβέντα που είχαμε ένα φίλο διαδικτυακά περί ασφαλιών αυτοκινήτου κτλ. Και όλη την ιστορία που γίνεται τώρα με το 250 για τα ανασφάλιστα οχήματα κτλ. Αυτό είχε πάρει αφορμή από μένα μια ανάρτηση που είχαν στο Facebook, μια ενημέρωση που είχε στείλει anytime κτλ. Κτλ. Θέλω να πω, προφανώς όχι μόνο για το φίλο ή οτιδήποτε άλλο, επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα για τα ανασφάλιστα οχήματα και αυτό και τα 250 ευρώ αυτό και τα, όλα τα σχετικά. Ας αφήσουμε τα 250 ευρώ εκτός της κουβέντας. Ναι. Έχει αναλογιστεί κάποιος που έχει ένα ανασφάλιστο όχημα τι μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που τρακάρει κάποιον και χτυπήσει κάποιον άνθρωπο? Το λέω διότι στη λογική του, έλα μωρέ, τι να δίνω τώρα λεφτά, έχω τα μάξι στο χωριό. Έλα μωρέ τώρα, εντάξει, ποιος θα με πιάσει. Επειδή σου λέω έτυχε να το συζητάω, κάποιος που δεν έχει ασφάλεια, έχει αναλογιστεί τι μπορεί να γίνει αν τρακάρει με ανασφάλιστο όχημα κάποιον άλλον άνθρωπο, ας πούμε, προκαλέσει μια εκτυπήση, ας πούμε, χτυπήσει έναν άνθρωπο. Ότι τελειώνει η ζωή, ας πούμε, σκοτώσει έναν άνθρωπο. Πέρα από τις τύψεις που θα κουβαλάς γιατί έχεις χτυπήσει εσύ χωρίς έναν άνθρωπο, ότι όταν είσαι ανασφάλιστος δεν θα καθαρίσεις ποτέ. Ποτέ όμως. Ξέρεις, το περνάει λίγο ο κόσμος του τύπου, έλα μωρέ τώρα προσέχω. Mm. Έλα μωρέ, δεν το κυκλοφορώ πολύ. Το βγάζω μια στο τόσο, τώρα δεν τρέχει και τίποτα. Ποιος θα μας πιάσει? Και επειδή υπάρχει κόσμος που είναι με αυτή τη λογική ακόμα, καταλαβαίνω με απόλυτο σεβασμό στις οικονομικές σχολές περνάνε οι άνθρωποι που ξέρεις, κοιτάς να κόψεις από παντού. Δεν είναι ένα πράγμα στο οποίο πρέπει να σκέφτεσαι να κόψω από εκεί. Ή κόψω οπουδήποτε αλλού. Αυτό το πράγμα, και προφανώς δεν έχει να κάνει με την εταιρεία, έχει να κάνει ότι ξέρεις, καλό είναι να έχεις μια σοβαρή εταιρεία, όπως ο καθένας κάνει την έρευνά του με τον ασφαλιστή του, με τους ειδικούς του ανθρώπους, με οποιονδήποτε μπορεί να του προτείνει ποιες είναι οι καλές εταιρείες. Δεν είναι θέμα αν είναι η Anytime ή οποιαδήποτε άλλη. Να είναι μια καλή εταιρεία, μια σοβαρή εταιρεία, η οποία να ξέρεις ότι θα είναι εκεί. Θα τους πάρω, τους βρω, θα έρθουν, θα στείλουν κάποιον, θα αποζημιώσουν, δεν θα με τρέχει ο απέναντι στα δικαστήρια, δεν θα βρω κανένα μπελά κτλ.
Αλλά πέρα από το πρόστιμο, λοιπόν, για να το κλείσω αυτό το θέμα, ας κάτσω καθένα στο κεφάλι μου σαν και να σκεφτεί τι μπορεί να σημαίνει κυκλοφορώ με ένα ασφάλιστο όχημα. Τα αυτονόητα, λες. Δεν είναι αυτονόητα πάντα, ναι, τα αυτονόητα πράγματα για όλους τους ανθρώπους, γι' αυτό το λέω. Ναι, με 1,5 εκατομμύρια ασφάλιστα δεν είναι αυτονόητα. Ναι. Είναι προφανές ότι δεν είναι. Αυτό είναι το θέμα. Και από τα 1,5 εκατομμύρια ασφάλιστα, άντε να πούμε ότι κάποια μπορεί να είναι μέσα σε ένα γκαράζ και να κάθονται. Ή κάποια μπορεί να είναι σε ένα χωριό και να τα παίρνει ο άλλος 10 μέρες που πάει το καλοκαίρι. Είναι 1,5 εκατομμύριο όμως, δηλαδή είναι πολλά που κυκλοφορούν γύρω μας. Δεν είναι μόνο στα χωριά και σε επαρχιακούς δρόμους και σε νησιά. Είναι δίπλα μας. Κυκλοφορούν ασφάλιστα οχήματα εκατοντάδες χιλιάδες εκεί που κυκλοφορούμε και εμείς. Ξέρω, μόνο με έχει τρακάρει ασφάλιστα. Και. Και ας. Εντάξει. Ας φυλάκια στο σπίτι. Ας τα καλύτερα. Ας τα καλύτερα. Λοιπόν. Ναι, γκυγκία για την ιστορία που λέγαμε στο πρώτο ημέρο. Ο άνθρωπος που έστειλε σε αυτοκτονία 80 νοματέους μαζί με ένα λοχακό που αυτοκτόνησε με τριλόγχη του μόλις έλειψε ο αγώνας. Αυτά που λέγαμε, ναι. Όντως. Σε μονάκι βαϊμάκι με αν θεμός ποιος κερδίζει. Το μπάσκετ. Έτσι. Ξεκινάμε από εκεί, δηλαδή δεν έχει να κάνει. Έτσι. Πέτυχα πρόσφατα παλιά συμμαθήτρια που στα σχολικά χρόνια ήταν χάλι. Μόλις διαπίστωσα ότι έχει εξελιχθεί σε οκτάρι, κατάλαβα πώς ένιωσε ο σκάουτ του Παναθηναϊκού που έχασε το Φαλκάο. Λέει ο Δημήτρης Πρίχτης. Ναι. Να ξεκινήσουμε τα ανέβαμε τους γιατρούς ή όχι. Πείτε το αφήνω πάνω σου. Πείτε μου, γιατρέ μου, θα ζήσω για πάντα στην καρδιά μας. 50 ευρώ. Γιατρέ μου, κατάπια να στείλω. Τι να κάνω, να χρησιμοποιείτε μολύβι. 50 ευρώ. Γιατρέ μου, χάλασε το ακουστικό βαρικοίας. Τι έπαθε, 10 παρατέταρτο. Δεν θα τελειώσουν κάπου αυτά, δεν γίνεται. Κύριε μου, είστε υπερτασικός. Γιατρέ μου, μπορώ να έχω και μια δεύτερη γνώμη. Βεβαίως, είστε και άσχημος. 50 ευρώ. Μου έχουν πει ότι αυτές τις μέρες με τα σκουπίδια και τη ζέστη έχουν εμφανιστεί πτάμενες κατσαρίδες στην Αθήνα. Ισχύει, με δουλεύουν. Μάλλον σε δουλεύουν. Δεν έχω. Σε κάποιες περιοχές ή σε χαμηλούς ορόφους ή σε αυτό μπορεί να έχει. Πτάμενες. Ναι, εγώ πάντως δεν γνωρίζω. Επτάμενες. Δεν γνωρίζω. Στην Αγγλία λέει κάποιος είναι υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκίνητου. Καλά, και εδώ είναι υποχρεωτική. Δεν είναι. Ρε, παιδιά. Λέει, αν δεν είναι ασφαλισμένο ένα όχημα, κατάσχεται επί τόπου είτε αν το πιάσω στο δρόμο είτε με επισκεψούλα στο σπίτι. Επίσης, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, υπάρχει ένα νέο λογισμικό που έχει τοποθετηθεί στα περιπολικά και το οποίο βαράει όταν υπάρχει δίπλα ανασφάλιστο όχημα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Δεν είναι ότι βαράει, αλλά μπορούν να τσεκάρουν μόλις περάνε δίπλα από αυτό και να είναι ανασφαλισμένο ή όχι. Πολύ απλά. Ναι, ισχύει. Ναι. Δεν έχει μπει σε όλα ακόμα. Θα μπει όσον ούπο. Εάν ο Γκότζο ήταν τίτλο άρθρου, η Στικούδη παίζει με το γατάκι τη, εσείς θα ήσταν ο τίτλο μετά τη χθεσινή νίκη των Χιλιανών που ήταν μπράβο Χιλί. Είμαστε. Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω τσάι με πονάει το δεξί μου μάτι. Το κουταλάκι το βγάζετε 50 ευρώ. Άκουγα μια εκπομπή σας το 2013 και έχω να πω τρία πράγματα, λέει ο Μπουρμποντίζελ. Πρώτον, ότι ο JJ ο Κότσε είναι συνομήλικος του Βαϊμάκη. Δεύτερον, προφητική σας αποτυχία, σιγά με φτάσει ο Μπέιλ 85 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφή. Τρίτον, προφητική επιτυχία, οι Γερμανοί όταν σε πετυχαίνουν ευάλωτος ρίχνουν όσα γκολ μπορούν, 1-7 την επόμενη χρονιά. Είμαστε. Με τη Βραζιλία. Είμαστε. Γιατρέ μου, πόσος χρόνος μου μένει, 10. Τι 10, 9, 8. Λέει για τον Σόφι Πασχάλη. Γιατρέ μου, ποιο είναι το ιδανικό μου βάρος, 74 κιλά. Και το ιδανικό ύψος για το βάρος μου, 4 μέτρα. Λέει ένας φίλος, το χειρότερο είναι να σε τρακάρουν και να είσαι ανασφάλιστος. Τύπος παραβίασε στόπ, με έστειλε νοσοκομείο, μου έκανε ζημιά 1,000 ευρώ και φυσικά πήρα τα. Ναι, αλλά έφταιγες από μια έννοια. Θέλω να πω, ήσουν ανασφάλιστος. Υπάρχει το χειρότερο να είναι ο άλλος ανασφάλιστος και εσύ ασφαλισμένος. Βέβαια. Α, και εκεί κάποια ταμεία να λαμβάνουν κάποια αποζημίωση. Ναι, παιδιά, το στόκ νομαλών των ελληνικών ετζιανών θα κατέβει μισό. Ναι. Μεγάλη γκουρού, έχω κοπέλα κάπου στα 3 χρόνια, αλλά μου τρίβεται μητέρα 2 παιδιών. Ακόμα παντρεμένη να ενδώσω. Όχι. 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 Τέλος. Ο Μαγκαρίτης ο Νικολέν είχε μεγάλη συλλογή από φανέλες. Γι' αυτό λοιπόν είχε δηλώσει κάποτε πολλές από τις φανέλες απορροφάν καλύτερα τα υγρά μου από τις ερωμένες μου. Λέει απρόσπαχτη.
Γιατρέ μου, πονάω. Γράψε μου κάτι για τον πόνο. Θα σου γράψω CD του Χατζατζίδη. 50 ευρώ και 2 για το CD. Αξιπικό. Λέει ο διαφανής ήρωας, για μένα μεγαλύτερο έγκλημα και από το ανασφάλιστο είναι η κρυμμένη πινακίδα. Κλασική συνήθεια αρκετών πεοχρουστών μηχανόβιων που κρύβεται μέσα από το φτερό στο σημείο πάνω από τη ρόδα, ουσιαστικά εννοεί. Τι θυμήθηκε το άλλο έτσι Χριστοπαναγίας. Θα πάει σίγουρα ψηλό στο μάτι. Θα τον περιμένουμε μέχρι Δευτέρα παρουσία προς το Φίλι Κοντού Φίλι Παπα-Νικολάου. Όπως το Φίλι Κοντού Φίλι Παπα-Νικολάου. Α, το μεγάλο εκείνο παιχνίδι που είχε γίνει, κυρίες και κύριοι, Πιέρα Σπόρτ τότε στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραίο και πολύ έτσι επιτυχία. Το οποίο παιχνίδι, πρέπει να το πω, mm-hmm, είχε τελειώσει, είχε ολοκληρωθεί με σού του Κώστα Γκότζου. Πρέπει να τα πω αυτά. Αφού έστειλε ο φίλος το μήνυμα. Με γκολ. Όχι, με σούτ. Γιατί με ήταν, σούτ. Ήταν και καλά, ήταν το πανηγυρικό τέλος. Καθίσαμε όλοι στο τέρμα και σούτ Ραγκότζος και τελείωσε. Είμαστε. Η κόρη σας είναι έγκυος. Η κόρη μου είναι παρθένα. Να περιμένετε να έρθουν οι τρεις μάγοι με τα δώρα. 50 ευρώ. Έτσι. Ο ψηλός πήρε τα μπασκετοπάπουτσα. Α, το διαβάσαμε αυτό. Καλά που το θυμήθηκα. Βαϊμάκη, την τελευταία φορά που ήταν cool το περικάρπιο ήταν η δεκαετία του 90, να το έκανε ο Φράνκιο Αλβέρτης. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνετε μόνοι σας. Δηλαδή, μόνος το φίλος καταλαβαίνει με αυτό που είπε. Λοιπόν, πιθανή τίτλη, σκέπασε τα καλάθια με τον μπουρίτου. Mm-hmm. Βαϊμάκης oft air, ποτός θεός του έρωτα. Πώς φαίνεται αυτό? Όχι. Η σειρά με μικρότερο Βαϊμάκης μου τόμπο αγαδάκος τσαούσης χοντροθύμιος. Ισχυρίζεται από λέμε και λέ. Μεγάλη αλήθεια, όταν ο ακροατής θα στείλει για συμβουλή με νέτο που είναι ανήθικο περιεχομένου, ο Βαϊμάκης θα απαντήσει όχι και θα εννοεί το αντίθετο μέσα του. Δεν ισχύει αυτή η μεγάλη αλήθεια. Δεν ισχύει. Μαγικό ρολάρισμα πάνω στο ταλέπορο σώμα του Κώστα Τσαρτσαρή και τελείωμα αλλάζοντας χέρι στον αέρα, φυλάει περικάρπια, το κοινό παραλυρεί, στέλνει φιλιά και κλείνει μάτι στις χιλιάδες ημιλιπόθυμες στα μάστρια στους κερκίδες. Γιατί αυτός είναι, γιατί μπορεί, Κώστα Βαϊμάκητς, είμαστε μαζί σου. Είμαστε. Λέω δεν έτσι, Χωσέ Καρακουνή. Ο Νικολέ λέει κάποιος πέθανε τη μέρα που γεννήθηκε. Το είπα. Το πες, συγγνώμη, δεν άκουσα. Στα γενέθλιά του. Στα 74. Α, συγγνώμη, δεν το άκουσα. Δεν το άκουσα. Μάλιστα. Τρομερό έτσι να πεθαίνεις τη μέρα που γεννιέσαι. Είναι και ωραίο όμως αυτό, ρε εσύ. Δηλαδή, ξέρεις, αν τύχει στα 70 τόσα σου, στα 80 σου, ωραίο είναι. Δηλαδή, είναι σαν να κλείνει ακριβώς ο κύκλος. Δεν είναι ωραίο. Εντάξει. Γιατί δεν είναι ωραίο. Αν πρέπει να πεθάνει. Δεν πρέπει να πεθάνει κανείς, αλλά. Ξέρεις, δεν είπα να είναι κάποιος που θα φύγει νωρίς από τη ζωή και να λέμε α, πέθανε τη μέρα του γενεθλιών του. Αν είναι κάποιος ο οποίος. Φτάνει σε μια μεγάλη ηλικία, ρε παιδί μου. Δεν μ' αρέσει το πλήρη ημερών, το θεωρώ βλακεία το πλήρη ημερών. Ποιο κρίνει αν πότε είναι κάποιο πλήρη ημερών. Τι θα πει είναι πλήρη ημερών. Σωστό. Και 90 ανάλογο μπορεί να έχει πράγματα να πει, πράγματα να γράψει, πράγματα να δώσει. Αλλά τέλο πάντων, αν είναι σε μια μεγάλη ηλικία, λέμε έχει ζήσει, το να φύγει τη μέρα των γιατρών έχει ένα ωραίο συμβολισμό. Έχει ένα συμβολισμό, ναι. Ο Φρανκ Ρεπερί προτείνει Βαϊ Μάικλ Τζόρνταν. Για βασχετικό ψευδόνυμο. Θα φυλάω τα περικάρπια με το δόντα πάνω όπως ο Ντάνος στα κομποσκίνια, θέλω να σου πω. Και πολύ καλά θα κάνεις. Mm-hmm. Αλλά τα σταυροκοπήματα του Ντάνου, γιατί δεν μπαίνουν στα θρησκευτικά. Το λέγαμε χθες αυτό, ναι. Γιατρέ, ήμουν χάλια και προσπάθησα να αυτοκτονήσω με 50 ασπιρίνες. Σοβαρά, και τι έγινε. Μετά τις δύο πρώτες ένιωσα πολύ καλύτερα. Επιτέλους ξεμπούκωσε. Παίζει. Το να φάει, να φάει over 5 τάπες ο Βαϊμάκης πόσο δίνει. Καλά, εντάξει. Πλάκανες. Εντάξει. Εντάξει. Αστεία πράγματα. Γιατρέ μου, τι έχω και είμαι τόσο όμορφος. Παρεστήσεις, 50 ευρώ. Τους γιατρέψε ο Βαϊμάκης, 50 ευρώ. Ναι, οκ. Οκ. Δεν ξέρω, αν θα ζητήσει 1,3 τρίλεπτο τώρα για τον Τζέρτζι, εντάξει, αφήστε να δούμε αν θα τον χτυπήσει σε πρώτη φάση. Δεν ξέρετε πόσο μου αρέσει που τώρα που πέρασα τα 18 μπορώ να μπαίνω στο προποτζίδικο ελεύθερα και όταν μου ζητάνε ταυτότητα είναι σαν να του την τρίβω στη μούρη που δεν με άφηναν όταν ήμουν ανήλικο. Ένα άνθρωπο ο οποίο για το πράγμα που χαίρεται που έγινε 18 είναι γιατί μπαίνει στο προποτζίδικο. Του αφαιρεί την ταυτότητα μετά από αυτό και του την ξαναδώσει ένα χρόνο. Τι να απορρέψω.
Δεν ξέρω ειλικρινά. Μεγάλη αλήθεια από τον Κουν Αγκουεροντομάτα. Κακό ψευδόνιμο να το κοιτάξεις. Όταν ο πρωταγωνιστής στο θρίλερ είναι στο μπάνιο και κλείνει το πορτάκι, από τον καθρέφτη θα δει το δολοφόνο πίσω του. Ναι. Ναι. Ισχύει. Με τιμή που μετά από πιέσεις φίλων ξεκίνησα χθες το House of Cards και σήμερα έχω φτάσει ήδη στα τέλη της δεύτερης σεζόν. Εδώ ο κόρμος καίγεται και μου νιάνει, χτενίζεται, ήταν αυτό το μήνυμα. Βαϊμάκη, για να έρθω να σε δω, πρέπει να πληρώσω εισιτήριο ή αρκεί να ανοίξω μια πέλφε στην είσοδο. Να φέρετε τρόφιμα όσο θέλετε να έρθετε, γιατί πραγματικά τα τρόφιμα που θα φέρετε θα πιάσουν τόπο και θα πάνε σε ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη στις δομές. Του ομίλου για την UNESCO πυρός και νήσων σητίζονται, κοιμούνται και φροντίζονται πάρα πολλοί άνθρωποι καθημερινά. Υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Αυτοί που ξεκινάνε πριν το δίχαλο της σαγιονάρας να κάτσει ακριβώς ανάμεσα στα δύο δάχτυλα και το διορθώνουν μετά, και αυτοί που το κλειδώνουν σαν ζώνη, λέει ο θείος Κάνιας. Πρόσεσε τώρα το εγκάθετος ημέρας. Θα παίξει πάλι μπάσκετ ο Βαϊμάκης, ο γνωστός και σαν τούβλο airball. Μάλιστα. Φαίνεται ξέρει. Καταρχάς φαίνεται ξέρει, γιατί λέει θα παίξει πάλι. Καταρχάς, Κώστα μου, εγώ το θεωρώ αυτό ως την αρχή του trash talking. Εντάξει. Εκτός αν το έχει στείλει ο Τσατσαρής. Ναι. Αν το έχει στείλει ο Κώστας ο Τσατσαρής, να το συνεχίσουμε. Θα φτερνίζεται να ξέρει ο άνθρωπος το μελετάμε. Γιατρέ Γιάννα, καλησπέρα πέρασα. Καλησπέρα, 50 ευρώ. Το ψευδόνυμο Γαϊτάνο Σιρέα είναι πιασμένο. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Λοιπόν, αυτό που στέλνει ο Μπρίτο Μπουρίτο, το διάβασα σήμερα, είναι facebookικό, αλλά είναι ωραίο. Και παρότι Μπρίτο Μπουρίτο δεν λες ότι είναι κλεμμένο, ναι, ναι. Το διαβάζω. Αν δούλευα στα διόδια σε ταμείο, κάθε φορά που περνούσε αμάξι με ζευγάρι, θα καινούργια πάλι ρε παιχταρά. Το να μπει αλαλάζουσα κορασίδα στο γήπεδο και να καταλήξει απευθεία στην αγκαλιά του Βαϊμάκη, τι απόδοση έχει, ρωτήθηκε ο Ανδαλουσιανός Ρήλος. Είναι. Πάμε για αεροσκοπό εκεί τώρα. Αφήστε τα αυτά. Αυτά είναι για τους χοντροθύμιους, είναι αυτά τα πράγματα. Ο Άγγελος από την Πάτρα λέει: το 2011 είχα πελάτη με χιλιάρα μηχανή. Μεγάλη Δευτέρα τον παρακαλούσα να την ασφαλίσει. Μεγάλη Παρασκευή σκότωσε μια γριά. Ασφάλιστος, ακόμα τρέχει. Ακόμα τρέχει. Εγώ όταν έγινα 17 έμπαινα στο διόγραφο της George και αισθανόμουν σαν να μπαίνω στο στούντιο 54. Γιατρέ μου, είμαι κουνούπι. Οδοντίατρος είμαι, κυρία μου. Ψυχίατρος στο τέλος του διαδρόμου. Εκεί πήγαινα, αλλά είχα τα ανοιχτό φως. Δεν νομίζω ότι είναι μεγάλη δυσάρεστη αλήθεια αυτό. Θα σα διαβάσω. Όταν υπάρχει βίντεο για θάνατο νέου ανθρώπου στην TV, πάντα παίζει από πίσω το για που το βάλες καρδιά μου του Περίδη. Όχι. Όχι, δεν νομίζω. Λέει να μην μας στο χοντροθύμιο θα πάνε τα τρόφιμα που θα φέρουμε. Όχι, αλλά θέλω να πω με αφορμή αυτό. Δεν ξέρω αν είδες τη φωτογραφία, ναι, που ανέβασα. Μια συγκλονιστική φωτογραφία από έναν άνθρωπο ο οποίος κοιμάται σε ένα ψυγείο κοακόα, κάτω-κάτω στο ψυγείο. Ναι, ναι, ναι. Στα δικά μου μάτια είναι ο Σταύρος Χοντροθύμιος ή μοιάζει πάρα πολύ με Σταύρο Χοντροθύμιο. Και στα μάτια πολλών από εμάς. Ναι, ο ίδιος Σταύρος Χοντροθύμιος το αρνείται. Οφείλω εγώ να ακούσω την άρνηση του Σταύρου Χοντροθύμιου. Από την άλλη μεριά δεν μπορώ να αρνηθώ, αυτό λοιπόν τα μάτια μου. Ο καθένας σας κρίνει. Έτσι. Μεγάλη αλήθεια, όταν η μητέρα μας έλεγε να κάνουμε κάποια δουλειά και εμείς βαριόμασταν, άρχιζε πάντα η διαφωνία, η οποία πάντα κατέληγε στο επιχείρημα: αν το είχες κάνει τόση ώρα που το συζητάμε, θα είχες ξεμπερδέψει. Και είναι τεράστια αλήθεια αυτή. Είναι τεράστια αλήθεια. Ναι. Εντάξει. Έχετε στείλει και άλλα με γιατρούς, επειδή αναρωτιέστε κάποιοι γιατί δεν διαβάζετε, θυμάμαι κάτι μηνύματα χθες, κάποιοι που προφανώς είστε πιο καινούργιοι ακροατές μάλλον και έτσι στεναχωριέστε ή θυμώνετε, δεν ξέρω εγώ τι, που δεν διαβάζουμε τα μηνύματά σας και μας ρωτάτε κάποιοι γιατί μόνιμα δεν διαβάζετε τα μηνύματά μου. Παιδιά, ο κανόνας των μηνυμάτων σε αυτήν εδώ την εκπομπή είναι ένας και ισχύει από το 2002 που μπήκαν τα μηνύματα στο ραδιόφωνο. Διαβάζουμε τα ενδιαφέροντα μηνύματα. Mm-hmm. Τέλος. Και όσα δεν διαβάζουμε τους γιατρούς που έχετε στείλει είναι γιατί είτε γιατί δεν είναι ενδιαφέροντα είτε γιατί τα έχουμε ξαναδιαβάσει. Ναι. Απλά γλυκά και όμορφα να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, έτσι για να ξέρετε, είναι λογικό να καμιά φορά να σας δημιουργούνται τέτοιου τύπου απορίες. Γατάκια, ο ψηλός ως γιατρός του έρωτα θα έπρεπε να σας έχει πάρει αμέτρητα 50 ευρώ τόσα χρόνια. Λέω, από το ρίμπο στον καφέ είναι ένα μονοπάτι και από το ζάντα στον πικέ δύο δάχτυλα και κάτι.
Κύλησε ο Πέρισιτς και βρήκε τον Ικάρντι. Αναρωτιέται τι μάει διπλανό μου στο μετρό, ο οποίος στη θέα 15χρονου Μόλου γύρισε και μου σούφρωσε ελαφρώς τα χείλια με παρατεταμένο κλείσιμο του δεξιού ματιού ως ένδειξη επιβεβαίωσης. Μεγάλη αλήθεια, όταν ενσκύψει καύσωνα, στα τηλεοπτικά πλάνα του ρεπορτάζ θα περιέχουν οπωσδήποτε πλάνο με συντριβάνι τύπου Ομόνοιας παλιάς, λέει ο διαφανής ήρωας. Κάπου θα χωθεί ένα συντριβάνι πάντα στο... Έχει δίκιο ο διαφανής. Ναι. Έχει δίκιο. Μεγάλη αλήθεια, μετά το σκατά ακολουθεί το φατά και μετά το θύμιος το χονδροθύμιος. Πώς να έγινε εσύ αυτό το σκατάφατα? Του έχω πάντα πορεία. Δεν ξέρω. Σκατάφατα. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Να σου πω. Δεν ξέρω, πραγματικά. Θυμάμαι ότι κάποιοι που φορούσαν τις τιμιότατες οικοδομικές πλαστικές καφέ παντόφλες. Θέλω να δώσω προσοχή εδώ. Ναι, ναι. Είχαν το μικρό δάχτυλο του ποδιού βγαλμένο. Έξω, ναι, 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 από ναι, εκεί κατάλαβα, που έπρεπε. Κατάλαβα, κατάλαβα, ναι, από την αλλά πλάι, ένα ναι, άνοιγμα λίγο ναι, πιο πριν. Ναι, 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 ναι. Είναι μαγική, είναι μαγική παρατήρηση ναι, εδώ. Ναι, ναι, ναι. Για μια από τις πιο γελίες παντόφλες που έχουν γίνει ποτέ, έτσι να πούμε. Τσατσαρίς, the disease, Παϊμάκης, the cure, 50 ευρώ. Από τον Τενάης που σε καραγκουνί. Καλησπέρα, ο Κώστας, ο Τσατσαρίς είμαι. Έχω ψαρώσει με τα περικάρπια και αποφάσισα να μην κατέβω. Όχι, θα κατέβεις. Όχι, θα κατέβεις. Όχι, τώρα θα κατέβεις. Κατέβεις. Εντάξει, τα καλοκαιρινά πλάνα στην τηλεόραση προφανώς περιέχουν αβέρτα κόλλους. Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι, το είπαμε γιατί είναι δεδομένο. Δεν έχει να κάνει. Που έχουμε αρκετές μαρτυρίες για πτάμενες κατσαρίδες, πρέπει να σου πω. Ενέρεση, τώρα, τέτοια σκουπιδιλά, εννοείται. Να, τέλος πάντων. Λοιπόν, μεγάλη αλήθεια, όταν βλέπουμε πολύ δυνατό νέτο, δεν λέμε ποτέ πω τι ωραία, αλλά μέσα μας τη βρίζουμε του στυλ που πας μαμώ την τρέλα σου και τέτοια. Λέω Φλαμινή Σέρνη Καβάνη. Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα, λέω. Δεν είναι τόσο μεγάλη αλήθεια. Με τιμάει που έχω ακούσει άνθρωπο να λέει την ατάκα «Ο καλύτερος από όλους στο ξύλο ήταν ο Μπρούσλης». Και ο Βασίλης Τσιτσάνης λέει κάποιος είχε πεθάνει στα γενέθλιά του. Μάστε, δεν το γνώριζα. Μου έστειλε μήνυμα κοπέλα που είχα πριν από 10 χρόνια και μου πρότεινε να πάμε για καφέ να τα πούμε. Ναι. Τι προτείνετε, έχω κάτι να πω μαζί της? Αξίζει να πω, μιας για αυτή την περίοδο είμαι μόνος. Μια καφέ, γιατί δεν αξίζει, μια χαρά. Πήγαινε και βλέπεις. Πήγαινε και βλέπεις. Μια και τίγεται το θέμα ανασφάλιση των αυτοκινήτων, ένας φίλος, θέλω να θίξω και το θέμα παρατημένων οικοπαίδων. Δίπλα στο σπίτι μου υπάρχει παρατημένο οικόπεδο γεμάτο χόρτα με κίνδυνο φωτιάς και φιδιών. Γι' αυτό δεν κάνει κανείς τίποτα, σε αντίθεση με την Κύπρο, όπου αν υπάρχει οικόπεδο γεμάτο χόρτα, μπαίνει ο Δήμος, στο καθαρίζει και σου έρχεται μπουγιουρντή στο σπίτι. Είμαστε. Okay. Λέει κάποιος από το SDNA, με τέτοιο καύσωνα ακόμα και ο Αλμέιδα θα την ίδρωνε τη φανέλα. Μεγάλη αλήθεια, η κλασική μπάφαλο παντόφλα είχε ένα τακουνάκι σε σχήμα πέταλου που πάντα εκεί σφήνωνε χαλίκι, λέει ο Βιεφανής Ζωράς. Είναι ακριβώς έτσι. Ναι. Ακριβώς έτσι με το χαλίκι. Ακριβώς. Ναι. Τι. Λοιπόν. Πώς λέγονται οι μικροί θηλυκοί άγγελοι? Μικρές αγγελίες. Σε φερληθείτε. Αλλά αν ο Κόντος έπαιζε στο μάτς παλέμαχων δημοσιογράφων, θα έκανε μάκα τον ψηλό. Βαϊμάκη, παίρνουμε ότι έστω και για ένα βράδυ θα απλώσεις τα μπασκετοπάπουτσα και τον μπασκετοεξοπλισμό στο κρεβάτι και θα κοιμηθείς μαζί τους. Θα κάνω story στο Instagram. Αυτό ναι. Αυτά ναι. Μεγάλη αλήθεια, όταν ο Γιώργος Μήνος προφέρει τη λέξη ΠΑΟΚ, τονίζει το Α και το Κ. Και είναι αλήθεια αυτό που λέει ο φίλος. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Και μόνο ο Γιώργος Μήνος μπορεί να τονίσει σύμφωνο. Mm-hmm. Ναι. Ναι, ρε εσύ. Αυτό το σκατάφατα ήταν, λέει, έκφραση μια ταινία με Φραγκίσκο Μανέλη, δεκαετία του 60. Έπαιζε έναν Άραβα καρεμπαίος. Δεν ξέρω αν λέει για τους κατάφατα. Ναι, και τι, κι άμα ήταν σε...
Σε ταινία τι, μετά από και ξεκίνησαμε να το λέμε. Κάποιοι λένε ότι το φατά είναι το φάε αυτά και ότι είναι η συντόμευση του φάε αυτά και έγινε φατά. Μάλιστα. Δεν μου κάνει. Δεν σου κάνει. Δεν μου κάνει, πρέπει να σου πω. Συγγνώμη, εδώ πολλά μηνύματα τα οποία δεν. Ναι. Δεν. Μεγάλη αλήθεια, όταν βλέπουμε τρελό νέτο, πάντοτε θα αναφερθούμε σε αυτήν σε ουδέτερο γένος και ποτέ σε θηλυκό γένος. Του τύπου πολύ καλό, δέστο κλπ. Ναι. Ναι, γιατί βλέπουμε το νέτο, το γομενέτο, το. Και άλλα πράγματα που δεν λέγονται. Αμπούφαλο, όχι μπάφαλο. Εντάξει, ναι, μπούφαλο, παντοφλές. Ναι, okay. Άκουγα σήμερα παλιά εκπομπή στην οποία ο Βαϊμάκης ανέλυε γιατί δεν είναι προπατζίδικο, αλλά προποτζίδικο. Σήμερα το είπε προπατζίδικο. Φέρτε πίσω τον μπουρί που γνωρίσαμε και μας μεγάλωσε. Το διάβασα. Ένα λεπτό. Αν το διάβασα όπως το στείλω φίλος. Μισό λεπτό. Αν κάποιος το στέλνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, το διαβάζουμε πως το στέλνει του σαν κάτι, κάποιο λάθος που βγάζει μάτι. Δικαίωμα. Δικό σου. Μεγάλη αλήθεια. Όταν σε μια συζήτηση ρωτήσουμε κάποιον και μας απαντήσει εξαρτάται, τότε εμείς αμέσως και αυθόρμητα θα συγκοτραγωδήσουμε εξαρτάται μου, λες εξαρτάται. Λέει το αλογάκι της Χριστοπαναγίας. Παίζει. Παίζει αρκετά. Παίζει, ναι. Παλιότερα ειδικά. Ναι. Παλιότερα ειδικά. Στα ρεπορτάζ για κάποιους να θα ρωτήσουν νεαρή κοπέλα στο Σύνταγμα τι κάνει για να τον αντιμετωπίσει και αυτό θα πει νεράκι ή καπελάκι. Όχι, δεν είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Η νεαρή ακροάτρια αναρωτιέται γιατί τις κοπέλες τις λέτε νέτα. Καλώς ήρθες. Δεν τις λέμε εμείς καταρχάς, δεν είναι δική μας αυτή η λέξη. Από το γκομενέτα, ας πούμε. Ας πούμε. Έχει βγει. Ναι. Νομίζω κάπου θα μας είχε πάρα πολλά μηνύματα, αλλά ήταν πολλά που δεν παίζανε. Ναι. Γενικώς. Οπότε ναι. Βάμος. Αυτό βλέπω. Δεν είχα πάρει χαμπάρι. Ναι, βάμος. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά τον Κώστα Κυριάκη και τον Βασίλη Γερασίμου. Ευχαριστούμε τον Σταύρο Χόντρο Θήμιο. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club. Αύριο Στέφανος Χάρης. Όχι. Όχι Στέφανος Χάρης. Όχι Στέφανος Χάρης. Θα μάθουμε αύριο ποιος. Πήρε άδεια το πατόψαρο. Μια μέρα. Τι γίνεται, ρε παιδί. Μια μέρα να μην πάρει ο πατόψαρος καμιά άδεια. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό βράδυ. Καληνύχτα.